Καλησπέρα. Ο επαγγελματίας είναι εδώ. Για μία ακόμη φορά, για μία ακόμα εκπομπή, για μία ακόμα κυτρινόμαυρη απογευματινή διαδραστική εκπομπή με δύο εισιτηριάρες για Άρης Ολυμπιακός, με τρεις εισιτηριάρες για Άρης Ηρακλής, με... Τι άλλο έχεις για δώρο? Έχουμε κανένα δώρο άλλο να δώσουμε? Πρέπει να πάρεις τα ακουστικά μας, δηλαδή δεν έχει από εκεί ακουστικά, φίλε? Δεν έχει. Ακουστικά μου. Ακουστικά μας, με θόρυβο και όλα και τα λοιπά. Τι είναι αυτή η νεολαία θορυβώδης, αγενέστατη, με καθυστέρηση. Καλά που φτιάξε ο δήμαρχος εδώ πέρα τα πάρκινγκ. Έτοιμος Παπαδόπουλε? Πάμε. Έλα, τι θες? Δεν χρειάζεται πιο κοντά. Άντε. Για βες. Τι γίνεται? Πήγε από εκεί και μάγκησε κατευθείαν, τον είδες? Τι έχουμε? Τι έγινε? Τον Παπαδόπουλο. Καλό. Ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, στην δεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Δεν ακούγεσαι, φίλε, πάρε ξανά, ακούγεσαι βαθιά. Λοιπόν, Χρήστα Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος, άντε το άνοιξω. Πίσω από τα μικρόφωνα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι γίνεται, Χρήστα? Μια-δυο φορές θα με κόψει τον αέρα, ναι, και μετά θα κοπείς γενικώς. Μετά έχω κάτι παιδιά δίπλα σου. Κάτι παιδιά, καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Και δεν θα χρειάζονται μεταδόσεις να κάνεις, δεν θα ασχολείσαι γενικά με τη δημοσιογραφία, πιστεύω. Για τις επόμενες 2 ώρες θα πάμε μαζί. Αλήθεια λες. Με όλη την επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Αύριο θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Να το πούμε και αυτό, να το γνωρίζει ο κόσμος, ρε φίλε. Ποιο? Για την αυριανή ημέρα. Έχει απεργία, ναι. Έχει απεργία. Θέλω να δω πόσοι από τους συναδέλφους που μιλάνε για ηθική και όλα τα υπόλοιπα θα σπάσουν αύριο την απεργία. Σωστό. Και θα βάλουν παιδιά τα οποία δεν είναι στην Ένωση Συνταχτών να κάνουν εκπομπές. Θέλω να δω πώς θα το κάνουν αυτό. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα. 2 εισιτήρια για το ποδόσφαιρο θα δώσουμε σήμερα. Να δώσουμε, ναι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο ποδόσφαιρο στο 54526 για το Άρης Ολυμπιακός, Κυριακή 7.30 ώρα στο Κλειάνδης Βικελίδης. Κάθε Ολυμπιακό. Θα κάνουμε και κατασκοπία τον Ολυμπιακό σήμερα. Στο παιχνίδι. Κατασκοπία, ρε φίλε. Στο φιλικό του με τον. Φιλικό, στο φιλικό του. Αλλά λαθάνεσα γλώσσα. Φιλικό του με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, στο παιχνίδι του με τον Ερυθρό Αστέρα για το Champions League. 3 εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι στο μπάσκετ. Μπάσκετ. Άρης Ηρακλής. Δεν έχει και τηλεοπτική μετάδοση. Ευκαιρία είναι να τσιμπήσετε ένα εισιτήριο και να πάτε να δείτε από κοντά την ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου. FM και ένα ονοματεπώνυμο. Μπάσκετ στο 5-45-26, λίγο πριν τις 7. Εγώ δικιά μου τον έχω, δεν ξέρω πού είναι η δικιά σου, Χρήστα. Ποιο την πήρε? Α, ο γάτο που κάτσε έχει τι δικέ σου. Θέλει να απολυθεί. Γιατί? Πού να σε δει, Χρήστα, για να στη φέρει? Στο Κλεάνδης Βικελίδης. Με είδε. Το Σάββατο. Επίση είδε εσένα. Στο Κλεάνδης Βικελίδης. Τις διαπιστεύσεις. Τις πήραν την Κυριακή οι συνάδελφοι. Ωραία. Δεν μπορούσε να τι δώσει να μου τι φέρει. Ήδη δεν συναντιόμαστε. Δεν συνοηθήκαμε έτσι, τι να σου πω. Άρα δεν συνοηθήκατε. Δεν συνοηθήκαμε. Πάλι λάθο συνεννόηση. Πάλι λάθο συνεννόηση, Χρήστα. Πάλι τα ίδια. Ξανά μανά τα ίδια. Ναι. Λοιπόν, επιστολή του ΠΑΟΚ στην ΚΕΔ. Ναι. Για το Σιδηρόπουλο. Τρομερά πράγματα. Και θέλει και 3 αιτήματα κτλ. Ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι για το Σιδηρόπουλο. Μου γράφατε εσείς οι ίδιοι. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Τι θέλει ο Άρης? Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα μάθουμε και τους διαιτητές αύριο. Βεβαίως. Θα δούμε αν θα βάλει ξένο η ΚΕΔ. Στο 18.000 καραπαπάς. 18.000. Πρόστιμο. Στον... Για τις δηλώσεις του μετά τη Λάρισα. Μάλιστα. Τον Καραπαπά. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Θα έρθει ο Καραπαπά στο Βικελίδη. Δεν θα έρθει λογικά. Για την ποινή. Ναι. Γιατί? Για μάλιστα. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα που έχει μπόλικη αγωνιστική δράση, με τον μπάσκετ κυρίως βέβαια, γιατί έχουμε 2 παιχνίδια και τα 2 με τον Ηρακλή αύριο για το κύπελο στο Παλέ, το Σάββατο για το πρωτάθλημα στο Ιβανόφιο και το μάτς. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει βέβαια είναι αυτό τη Κυριακή με τον Ολυμπιακό, για το οποίο ο Άρης από σήμερα στην ουσία ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον λόγο μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει βέβαια ακόμα στο mood αυτή τη αναμέτρηση, γιατί προηγούνται οι υποχρεώσεις του για το Champions League. Από αύριο μεθαύριο και ερυθρόλευκοι με το καλό θα αρχίσουν να ασχολούνται με το συγκεκριμένο παιχνίδι, στο οποίο ο Άρης χρειάζεται πάση θυσία τους 3 βαθμούς της νίκης, μετά και από τις τελευταίες απώλειες βαθμών που είχε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Και για να κερδίσει λίγο, για να καλύψει λίγο το χαμένο έδαφος,
αλλά και για να οδηγηθεί με ηρεμία, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στην διακοπή, στη νέα διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων και να επιστρέψει μετά με καλύτερη ψυχολογία και με περισσότερη δουλειά που θα γίνει σίγουρα από τον Τολιτερζή, λογικά, στο διάστημα της διακοπής, για τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα έχει μέχρι και το φινάλε του πρώτου γύρου. Το μπάσκετ εν τω μεταξύ. Ναι. Η απεργία, τι είναι και η τεχνική κάνω απεργία. Τι εννοείς. Γιατί δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά. Είναι άλλο δεν υπάρχει μετάδοση, δεν υπάρχει περιγραφή. Γιατί οι συνάδελφοι κάνουν απεργία και άλλο δεν υπάρχει μετάδοση. Ναι. Άρα απεργούν και οι τεχνικοί στην ΕΡΤ. Πιθανό. Μάλιστα. Να είναι και αυτό. Λοιπόν, τι έχει ανεβάσει πάει Άρης. Άρης Ολυμπιακός, εντάξει, ναι. Τα εισιτήρια τα οποία, επειδή με ρωτούσαν και σήμερα διάφοροι, έχουν κυκλοφορήσει πια την προηγούμενη εβδομάδα. Σωστό. Μην περιμένετε τώρα να πάει ανακοίνωση ότι ξεκινάει η κυκλοφορία. Μαζί με τη Λάρισα είχαν βγει πακέτο, ίδια στη μέση είναι έτσι κι αλλιώς. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Φαντάζομαι θα έχει κόσμο. Αν είχε καμιά 17 με τη Λάρισα, μια 20 τώρα με τον Ολυμπιακό πρέπει να την έχει την Κυριακή. Το χρειάζεται και η ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξενερωμένος ο κόσμος, οκ. Okay. Αλλά η στήριξη είναι αυτονόητη, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι και ειδικά σε ένα ντέρμπι, όπου ο Άρης βέβαια των πολλών παραδόξων τη φετινή σεζόν έχει καταφέρει να είναι αίτητο σαν ντέρμπι που έχει δώσει έως τώρα. Παρόλα αυτά, να έχει μόλις 5 βαθμούς, και από τους 5 που έχει, σε 4 είναι σαν ντέρμπι. 3 με τον Παναθηναϊκό, 1 με τον Μπακ που έπρεπε να πάρει 2, αλλά οκ. Okay. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια έχει συνέχεια απώλειες. Και αυτό το οποίο συνειδητοποίησα και δικαιώνει το Θόδωρο Καρυπίδη χθες, που το σκεφτόμουν, είναι το εξής. Αφανταδόρος του Καρυπίδη. Υπέρ του Καρυπίδη. Αφανταδόρος του Καρυπίδη και τα λοιπά. Ευτυχώς δεν τα λέω εγώ. Ναι. Τι φανέλα φορούσε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Ποια φανέλα φορούσε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Στην Τούμπα πήρε σχέδιο, δηλαδή, τι θες. Μπορείς να κερδίσεις όμως. Αν φορούσα μόβ δηλαδή. Με τον Ολυμπιακό βάλω μόβ. Αν φορούσες μόβ όμως. Θα κέρδιζα. Με τη μόβ, φίλε, μόνο νίκες έχεις φέτος. Θα έπαιζα δηλαδή κόντρα στους Βυσσινοί με μόβ. Την μπάρικα. Τώρα με τον Ολυμπιακό. Αν τη στολή δηλαδή τη μόβ δηλαδή. Παθαίνει κάτι το μυαλό τους και δεν κάνουν λακαμίες. Εγώ ζητάω να φορεθεί η μόβ την Κυριακή. Εγώ ζητάω να την πετάξουμε τη μόβ, να μην ξαναφορεθεί ποτέ. Το απόλυτο έχεις με τη μόβ. Δεν με νοιάζει. Είσαι εμπαθής με τη μόβ. Όχι, είμαι Άρης. Άρης. Φοράω κίτρινο και μαύρο. Α, ναι. Κίτρινο και μαύρο. Θα βάλω και τη μόβ για 5 φορές για εμπορικούς λόγους, αλλά 5 φορές. Όχι κάθε φορά με τη μόβ, με αυτή την μπουρδα. Πάω για το κίτρινο και το μαύρο στο γήπεδο. Σκληρή χαρακτηρισμός. Μην με εκνευρίζετε τώρα, άντε. Σκληρή χαρακτηρισμός. Άντε παίξτε λίγο μπάλα. Πολύ σκληρή χαρακτηρισμός. Άντε πάρε κάτι τερματοφύλακα που θες και μοβ. Την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε, τα έχουμε πει ότι θα πάρει. Εντάξει. Θα πάρει τερματοφύλακα. Το Γενάρη, με το καλό. Πότε? Το Γενάρη. Και με το Γενάρη. Έμαν. Αφού δεν έπρεπε να πιέσουμε τον Κουέσταρ. Να... Αφού δεν έπρεπε να πιέσει ο Κουέσταρ, Χρήστατε. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή. Και πρέπει εγώ να εμαντώσω, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι έτσι. Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά, τι έγινε, γιατί μας ανοίγουν έτσι τις πόρτες. Ορίστε, είμαστε στον αέρα, τι έτσι θέλετε. Έτσι ήπουλα τις πόρτες. Α, ωραία, μάλιστα, εξαιρετικά. Τι ήθελε. Δεν ξέρω. Θα κλείσω και την πόρτα. Δεν θέλω μοβ ξανά. Φαγώθηκες. Λοιπόν. Μοβ και μοβ και μοβ. Ωραία είναι το μεταξύ μοβ. Θα πάω να πάρω μία. Και εγώ θέλω μία. Μια φανέλα μοβ. Κάνει κάτι παϊάριστα πρέπει να μας δώσει. Τι? Κάνει παϊάριστα. Τι, κούτρες. Κατάλαβα, επειδή δίνεις άλλους, ή άλλες ομάδες, άλλους δημοσιογράφους, δωροδοκίες θα παίρνεις και εσύ. Εσύ δεν έδινες. Εγώ έδινα. Δωροδοκούσα τους δημοσιογράφους. Δωροδοκούσα τους δημοσιογράφους δηλαδή. Το λες δημόσια. Μάλιστα. Ωραία. Με φανέλα Αμπρέου. Και ο Γκάμπρα τα ίδια έκανε δηλαδή. Ναι, με φανέλα Αμπρέου το έκανα εγώ. Με φανέλα Αμπρέου. Αμπρέου, ναι. Τώρα δεν μπορούσε να μας δώσει μια φανέλα Ιντέγε δηλαδή. Κανονικά έπρεπε. Κανονικά έπρεπε. Στους διευθυντές. Στους συντάκτες. Εσύ πώς θα να πάρεις. Πάρω μία εγώ, μία ο Αλέξης, ο Λαμπαουτάρης καλύφθηκαν. Όχι, και μία ακόμα. Τι. Κάτσε. Ως τι. Τι ως τι. Πάω 24, θα εκπροσωπήσεις. Στους συντάκτες. Τι. Συντάκτες. Ναι, ρε φίλε, πάρουμε και μια φανέλα δηλαδή. 7 χρόνια έχουμε αγοράσει. Τον ιδρώτα μας. Τον έχουμε αφήσει εδώ τον ιδρώτα μας. Εμείς τους αγοράσαμε την κοινή για τον Χριστάκο. Δεν είναι η original αυτή. Δεν πειράζει, τι το λες. Ακούει το παιδί του. Εντάξει. Δεν είναι μοβ καταρχήν, είναι κίτρινη. Είναι κίτρινη. Κίτρινο μαύρη, με τις ρίγες. Η περσινή τέτοια είναι, η περσινή κίτρινη ρε φίλε αυτή που πήραμε εμείς. Ναι. Η κανονική. Πώς δεν είναι original, τι είναι, αν original. Τώρα μια ιντέγια την πήρα του πάρει. Πρόσεξε λίγο, προχθές, καταρχήν έχω μια εκπληκτική συλλεκτική φανέλα φίλε. Ναι. Είχα κάνει όταν ήρθε ο Κούπερ, αν θυμάσαι, τη φανέλα που δείχνει. Που γράφει από πίσω Έκτορ Ραούλ Κούπερ.
Μαζί με το βιολί, τι το δώσατε, το σαξόφωνο. Όχι, αυτό ήταν άλλο, η Ρέξη το είχε δώσει. Στην παρουσίασή του, όταν ήρθε ο Κούπερ, ναι. του ετοίμασα την original τη φανέλα ναι. και πίσω έγραψα Hector Raul Cooper. Ναι. Τα έκανα εγώ, μετά τα έκανε η Ρεάλ, τα αντιγράψαν όλα, όλοι αυτοί μετά. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό, το αντιγράψανε μετά. Ναι. Τέλος πάντων. Και το είχα κάνει δύο. Και τη μία μου τη χάρισε. Εκείνη τη στιγμή μου λέει, θα κρατήσω τη μία εγώ για ένα μνηστικό και την άλλη επειδή σε ευχαριστώ πολύ, πάρ' την. Αυτή η φανέλα πόσο κάνει τώρα? Κρίμα. Υπάρχει μία του Κούπερ και μία αυτή, δύο. Κρίμα να την πουλήσει. Hector Raul Cooper. Πόσο δε, άμα τη βάλω στο, πώς το λένε, στο eBay. Στο Charity Idols να την βάλεις. Καλό φίλε, κάποια στιγμή θα το κάνω αυτό. Στο Charity Idols βάλτε, να πάει για καλό σκοπό. Χθες λοιπόν που θυμήθηκα. Ναι. Αυτό και τα λοιπά. Και έβλεπα τις φανέλες αυτές που έχω κατά καιρούς, που έχω πάρει από παίκτη και τα λοιπά. Έχω καταρχήν του Κατεργιαννάκη στη Σερβέτ. Την τσίπησες, ε? Την είχα τσιμπήσει από το Φάνη τότε. Τη φανέλα. Mm-hmm. Η οποία δεν έχει το σήμα του Άρη πάνω, ρε φίλε. Ρε, εσύ Φάνη. Χωρίς φανέλα, σήμα του Άρη έπαιζες. Δεν είχε το σήμα τότε. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Και φορούσε χθες τη τελίτσα μου και τα λοιπά. Φανέλες που έχω. Γιατί έχω κάτι medium, κάτι τέτοια και τα λοιπά. Και τι μου είπε, ρε φίλε, και με ξενέρωσε. Α, κορίτσι. Μπαμπά, αυτές οι διαφημίσεις δεν είναι καλές. Λέω, όλη η μαγεία στη φανέλα. Είναι διαφημίσεις. Είναι διαφημίσεις, ρε φίλε. Έκο. Και μια έκο εδώ μπροστά. Καλά, λέει το βενζινάδικο, λέει, θα έχω εδώ πέρα και θα πάω στο γήπεδο. Λέω, όλη η μαγεία στην επίσημη ναι. Φανέλα είναι διαφήμιση. Είναι η επίσημη, γι' αυτό ξεχωρίζει από την απλή. Εντάξει, εκείνη η φανέλα με έκο, φίλε, είχε έκο. Είχε από εδώ. Τη Σερβέτ. Πορσελάνα. Όχι, όχι. Α, λέω κι εγώ. Το 10 ή το 9-10 ή το 10-11, μία από τις δύο χρονιές. Πορσελάνα να έχει. Πώς τα λένε τα άλλα, κάτι μαγαζιά που κλείσαν τώρα. Κάτι με ηλεκτρικά είδη που ήταν. Ήταν τότε χορηγός. Πίσω άλλη διαφήμιση. Γκρούντιχ. Όχι, Γκρούντιχ δεν είχε. Όχι, Γκρούντιχ δεν είχε. Μάλιστα. Εξαιρετική επιλογή. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και λέει, τι έπινε με το βενζινάδικο, λέει, θα πάμε. Και όμως όλη η μαγεία και φίλοι είναι εκεί, στις διαφημίσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχει τώρα η επικαιρότητα. Είπαμε, έχουμε δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός. Έτσι. FM και ενώνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Και τρία εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής. Έτσι. Ακούγομαι πολύ βαθιά σαν σε πηγάδι. Τι έχεις κάνει, εσύ Παπαδόπουλο? Τίποτα δεν έκανα. Μια χαρά είσαι, Χρυσανθέ μου. Μια χαρά είμαι, Χρυσανθέ του. Εγώ μια χαρά σ' ακούω. Μήπως έχεις σηκώσει άλλο μικρόφωνο? Όχι. Είναι αυτό το 3, εδώ το, εκεί που έχεις το... Το μεσαίο. Μπράβο. Και εγώ καλά με ακούω. Αφού το μεσαίο είσαι, Χρυσανθέ μου. Και εγώ σ' ακούω πολύ καλά. Ναι. Καμπάνα. Μάλιστα, λοιπόν. Ναι. Θα δώσουμε και μετά τις 5.30 το νότερο ρεπορτάζ υπάρχει για το ποδοσφαιρικό Άρη. Ναι. Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την είδα από τη Λάρισα. Τι έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο Τόλης ο Τερζής. Και πώς διαχειρίζεται την κατάσταση και κυρίως τα λάθη τα οποία έγιναν στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου. Αξί, περισσότερο περισσότερο χθες ήταν ο απόϊχος εκείνου του αποτελέσματος. Από σήμερα η ομάδα σιγά σιγά επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Ολυμπιακό. Για το συγκεκριμένο κομμάτι δεν μπορεί να πει για τα λάθη. Να πει το Σούγκεν όταν σηκώνεται κεφαλιά αντίπαλος να το μαρκάρεις. Έγινε χθες ανάλυση. Να πει στο Ρόου. Πες μας τι έγινε στην ανάλυση. Έγινε χθες ανάλυση των το λαθών. Δηλαδή τι, του λέει του Ρόου, δηλαδή, οκ. Okay. Του μιλάει και στα αγγλικά. You look Wardha. What do we do when Wardha kicks the ball? Arrows, what? We press. Πώς το λέγανε αυτό, Νούνιτς, πώς λέγεται αυτός? Νούνιτς. We don't let Νούνιτς score, Rose. Okay, Lindsay. Nice, kid, nice. Next time, ναι. Lindsay, when the ball comes near you, ναι. Kick the ball. Okay. Πες μου, ναι, φίλε, που είδες, σας ακούω εσάς τους δημοσιογράφους. Γιατί σε να αναλύετε, εσάς τους δημοσιογράφους, εγώ δεν αναλύω. Να αναλύεται. Δεν αναλύεις. Ποτέ. Τι λέει ο προπονητής σου παίκτη. Α, εντάξει. Το θεωρώ παροδία το συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν δούλευες εφημερίδα δεν έγραφες? Κάθε φορά. Λοιπόν. Μεγάλωσα τώρα. Κάνω το μάγκα. Λοιπόν. Μάλιστα. Να μην γράφω. Και ακούω. Δεν ξαναγράφω. Όχι, δεν γράφεις. Όχι, δεν γράφω τίποτα. Το ρεπορτάζ έχουμε. Α. Λοιπόν. Και λέει ο προπονητής μίλησε, λέει και αναλύσαν τα. Δηλαδή τι μπορεί να πεις, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί τα λέω τόσο αναλυτικά? Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει. Πες μου, λέει, τι μπορείς να του πεις. Να σου πω τι μπορείς να του πεις. Το έβαλε το τέτοιο. Το έβαλε το τέτοιο.
Του έβαλε το τραγούδι. Του έβαλε το τραγούδι Νταλάρα. Ποιο? Το πέφτει σε λάθη. Τι έχεις πάθει? Ναι. Βάλ το κι εσύ. Όχι. Τώρα... Είναι δυνατό, ρε φίλε. Δηλαδή, τι ανάλυση μπορείς να κάνεις? Πρέπει να πει πώς κάνει ο Ασλαμάς. Ο Ασλαμάς τι κάνει? Λέει την πρώτη χαζομάρα και μετά λέει: συγγνώμη, εγώ, λάθος εγώ. Λάθος εγώ. Λάθος εγώ. Δεν καταλαβαίνω εγώ, λάθος, συγγνώμη εγώ. Πρέπει να σηκωθεί ο Ρόους, ο Σούτκα και να πούνε: παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αντώνης Ρέμος να βάλουνε. Μάλιστα. Συγγνώμη να πούνε. Ναι. Δεν ήταν αυτό. Ήμουν αλλού. Είμαι αλλού. Ήμουν αλλού. Ναι. Συγγνώμη από όλη την ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι να πεις για αυτό το μάτς. Είναι τραγική η απόδοση της άμυνας στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Πες τώρα εσύ τι λέει τώρα. Αυτά του σημείωσε. Τι, ότι είσαι τραγικός του είπε. Εγώ. Όχι αυτός. Α. Εντάξει, επικεντρώθηκε σε λάθη και ήλιος μίλησε κιόλας. Το χειρότερο για ένα δημοσιογράφο ποιος είναι? Ποιο? Να ξέρει ακριβώς τι έχει υποθεί και να προσπαθεί να βρει τρόπο να μην το πει. Πες μας τι του είπε. Δεν προσπαθώ να αποφύγω κάτι. Τι τους είπε. Μπορείς να ρυμνείς λίγο? Έχω τώρα το χέρι πάνω από το κουμπί. Με 2-3. Πλέον έχω το χέρι πάνω από το κουμπί. Πρόσεχε, μην έχει το χέρι πάνω από το λαιμό σου. Έλα, πάμε. Λοιπόν. Με 2-3, πες μου τι τους είπε. Τους εξήγησε τι έκαναν λάθος. Ναι. Τους έβαλαν να το δουν ξανά στο βίντεο. Και τι είπε ο Ρόζ εκείνη την ώρα, δεν είπε, δεν έβγαλε 50.000 ευρώ να πληρώσει? Δεν με, I don't want. This month I don't want to be paid. Δεν είναι έτσι, ρε Χρήστα. I don't want. Τα λέω αγγλικά, τα καταλαβαίνω. Rose, listen to me. This month you should give your salary to the fans of Aris. Oh yes. Okay, Lindsay. Και κάθεσε ειδικά μαζί με τον Rose και τον Σούντγκαν ξεχωριστά και τους έδειξε τι κάνανε λάθος και τι θέλει από αυτούς διαφορετικό. Το γράψαμε αυτό στο Αποτάρι. Το γράψαμε το πρωί, Χρήστα. Ναι, το γράψαμε. Είναι η αλήθεια. Και τι είπαν αυτοί, okay. Okay, καταλάβανε και πλέον ο Τερζής περιμένει να δει αν καταλάβανε ή όχι μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Αν δεν ήταν Ολυμπιακός, που δυστυχώς μας επηρεάζει η τοξικότητα και η πίεση και το bullying που τρώμε από διάφορους μπακλαβατζίδες. Ναι. Εγώ θα τον πετούσα έξω το Ρόους. Διάβαζε το Λιζής. Δεν θα πετούσα και το Σούντγκρεν, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί να ανταπεξελθεί τόσο πολύ στο αμυντικό κομμάτι ο Κωνσταντινίδης. Τον θεωρώ πιο επιθετικό μπακ. Αν ήταν μια άλλη ομάδα, θα βάζα τον Κωνσταντινίδη. Και θα έβαζε το Δελιζήσι μέσα. Ναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι. Επειδή όμως είναι αυτό το match που έχει πολλές ιδιαιτερότητες, από το bullying που τρώμε, από όλη αυτή τη φάση κτλ., περιμένω από το Rose να παίξει όπως έπαιζε πέρσι. Γιατί είναι σκιά του εαυτού του. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι μόλις υπογράφω το συμβόλαιο, κάθομαι στο συμβόλαιο, αλλά είναι πολύ μεγάλη η διαφορά του σε σχέση με πέρσι προς τα κάτω. Και κυρίως φάνηκε στα μάτια με τη Μόλντε και με τη Λάρισα. Εντάξει. Με τη Μόλντε εγκληματή, μας στοιχίζει την πρόκριση. Γιατί με τον Μπάουκ. Γιατί και εδώ πέρα με τη Μόλντε αυτός κάνει το λάθος. Ναι. Παρόλο που είναι εξαιρετικός σε όλο το μάτς. Και εκεί έκανε λάθος. Εκεί δεν έκανε λάθος και έκανε έγκλημα. Εκεί έκανε έγκλημα, ναι, okay. Άρα την πρόκριση που μου έδωσε εντός εισαγωγών με την Λεμεσό, γιατί ήταν καλός εκεί στην Κύπρο, ναι, μου την παίρνει πίσω με τη Μόλντε. Εγώ πλήρωσα λεφτά για τον κύριο Ρόους. Δεν είναι μια επιλογή στο πουθενά. Αλήθεια πλήρωσε λεφτά αυτό. Ο Άρης, φίλε. Αλήθεια είναι αυτό. Και περιμένω να είναι πολύ καλύτερος. Ωραία τα χουχουχού, τα μπουχουχού, τα Instagram πρέπει να υπάρχουν αυτά στην καθημερινότητα. Πρέπει ο παίκτης να νιώθει σαν το σπίτι του. Πρέπει η ατμόσφαιρα να είναι αυτή που είναι, να τρελαίνεται, να κάνει, να αγαπάει, γιατί να αγαπάει την ομάδα, φαίνεται. Και είναι ένα παιδί το οποίο προσπαθεί πολύ και στις προπονήσεις. Είναι ένα παιδί με συνέπεια στην καθημερινότητά του, αλλά μάλλον την είδε λίγο χαλαρά αυτή την περίοδο. Την είδε στο στυλ ότι, ωραία, και τι έγινε, εντάξει, ωραία. Okay, υπογράψαμε τώρα 2 χρόνια. Πάμε παρακάτω και. Εντάξει, θα πούμε να παίξουμε. 2-0 στο ημίχρονο, στο 15 λεπτό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ μιλάμε για Άρη. Μάλιστα. Μιλάμε για Άρη. Να ήταν ανίκανος να έλεγα αυτή τη συγκανότητα. Δεν μπορεί, φίλε, παραπάνω. Ναι. Δεν μπορεί, αυτός είναι. Αυτός είναι. Όταν μου δείχνει όμως με τον ΠΑΟΚ, με τη Λεμεσό, πέρσι, ότι μπορεί, δεν γίνεται να παρουσιάζει αυτό το χάλι. Φίλε, συγγνώμη. I'm sorry. Πώς είσαι στα γαλλικά, ρε, το I'm sorry. Στα ισπανικά. Όχι, δεν ξέρω. Στα ισπανικά δεν ξέρεις. Όχι. Στα γαλλικά δεν ξέρεις. Όχι.
Δηλαδή το παρντόν δεν το ξέρεις. Σωστό. Πολύ σωστό. Όπως είναι σωστό, θα πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Όλα δίπλα μου τα μαθαίνεις πια. Τι θα γίνει αυτήν την κατάσταση. Α, πάρω δίδακτρα. Δίδακτρα! Θα παίρνω από τα 2.000 που παίρνεις το ένα εγώ. Ποιος είναι μαζί μας την πρώτη ώρα? Την πρώτη ώρα μαζί μας είναι ο Φτίκας. Πλακάκια και είδη γηνής. Νέες προσφορές, επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιο. 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Προϊόντα από τους μεγαλύτερους, όριστε, ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Και δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόνος 4739 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλεφωνάκι 905-503. Και Γιαννόπουλος, καλείς στο 751-933-24-24 και το κινητό συνεργείο έρχεται και σε βάζει μπρος. Σούστες φορτηγών, σούστες αντικατάσταση αερόφουσκας, αμορτισέρ στις καλύτερες τιμές, αντικατάσταση πετάλων για φορτηγά. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Θεσσαλονίκη Αδερίνη, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο καλοχώρι φυσικά. 2310-751-933, επαναλαμβάνω το τηλεφωνάκι. Ωραία. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε όλα about Harrison Air. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Αλλάξαμε θέσεις. Με έφαγε ξεκάθαρα. Καθαρά. Καθαρότατα. Λοιπόν, αφού σ' αρέσει και τα μάτια από εκεί πίσω λίγο. Ναι, μ' αρέσει. Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526, μην ξεχνάτε, δίνουμε δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός. FM και ενώ ονοματεπώνυμο ποδόσφαιρο στο 54526. Η Άρης Ολυμπιακός, βέβαια. Άμα γράψει Άρης Ολυμπιακός, θα γράψει και το ποδόσφαιρο. Μπερδεύτηκες. Όχι, δεν μπερδεύτηκα. Γράψτε. Γράψτε ό,τι θέλετε. Άρης Ηρακλής. Να καταλαβαίνουμε τι θέλετε. Ναι. Η Άρης Ηρακλής, η μπάσκετ με το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 545. Άνοιξα γραμμές ήδη? Όχι, δεν άνοιξα. Λίγο πριν τις 7 θα κάνουμε τις κληρώσεις. Όλες τι πάνε. Ναι. Βλέπω έχετε αρχίσει να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ωραία. Ο φίλος του 789, οι καλύτερες δεύτερες εμφανίσεις που είχατε ήταν η μαύρη με τη διαγώνια ή οριζόντια κίτρινη ρήγα σε στυλ River Boca. Δεν μ' αρέσαν εμένα. Ούτε εμένα. Καθόλου εκείνες εμφανίσεις ήταν κακές. Εμένα μ' αρέσει η κλασική κυτρινόμαυρη. Με τη ρίγα, κίτρινη με μαύρη ρίγα. Αυτή φορά στην Τούμπα δηλαδή, μ' αρέσει. Αλλά μ' αρέσει και λίγο πιο extreme. Τι έγινε? Ναι. Τι έγινε? Τι έγινε, φίλε? Γιατί ανοίξαμε γραμμές? Τι είναι? Ποιος είναι? Το αποφάσισες? Από να τον αφήσω από τις 6 παρα 20 μέχρι τις 6 και 5-10. Μα περίμενε μισή ώρα, φίλε ακροατά. Ο Ανδρέας από τον Μπρόνξ. Ναι, ωραία. Ανδρέα, κλείσε, μη χρεώνεσαι. Ναι. Και θα βγούμε και θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 6. Γιατί μετά τις 6 ανοίγουμε γραμμές, ναι, βασικά. Μην βιάζεστε. Μάλιστα. Τι ωραία. Αυτός δεν δουλεύει, ε. Συνταξιούχος είναι εκεί πέρα. Ή δουλεύει σε τηλεφωνικό κέντρο, δεν υπάρχει έλεγχο. Πώς το έχετε αυτό εδώ μέσα? Φιλέ, είσαι στον αέρα. Το ξέρω, Χρήστα. Ναι, τι τα λες αυτά. Σοβαρέψου λίγο. Μην γίνεσαι. Παγώσαμε. Τι? Παγώσαμε. Πάνε μια κουβέρτα. Λοιπόν, και εμείς παγώσαμε το 2-3 από τον Ουάρντα, αλλά δεν κάναμε έτσι. Τώρα πει κουβέρτα, δεν πήγα το τέλος πάντων. Τι? Θυμήθηκα ένα φίλο του Άρη, τι φωνές στον Κουέστα πριν να πάμε με τον Παναθηναϊκό. Κουβέρτα που τον είπα. Πάμε ρε κουβέρτα. Ωραία. Πάμε ρε κουβέρτα. Ωραία, άρα δίνεις τα εισιτηριάκια. Δίνουμε τα εισιτηριάκια. Ναι. Ξεκίνησες να λες κάτι για το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Ότι σε συνέχεια αυτό που λέγαμε ειδικά για τον Ρόουζ και τον Σούντγκρεν, επειδή πάνω τους έχουν. Βασικά αυτοί οι δύο έχουν συγκεντρώσει έτσι και τα περισσότερα αρνητικά σχόλια, ναι, για το μάτς του περασμένου Σαββάτου. Μην θεωρείτε δεδομένο ότι επειδή δεν τα πήγανε καλά θα μείνουν και εκτός ενδεκάδας στο τέλος. Γιατί να μείνουν, δεν θα μείνουν εκτός ενδεκάδας καταρχήν. Στο λέω εγώ. Είναι πολύ πιθανό, σου λέω, αίσθηση δικιά μου να τους διατηρήσει και τους δύο τερζίς ο αρχικό σχήμα. Αλλά αυτό θα το δούμε και μέσα σε επόμενες μέρες, ναι, που θα γίνουν και δοκιμές μέσα της προπονής. Αλλά παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Η οποία λέει το εξής, ότι αν το βγάλω τον παίχτη αυτή τη στιγμή, τον ψιλοχάνω κιόλας. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Τους έδειξε μια φορά. Θα δουν τώρα αν δεν ανταποκριθούν και οι δύο. Τότε θα δουν τον μπάγκο. Και θα έρθουν αυτοί που βρίσκονται από πίσω ως εναλλακτικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή αφήνεις τον παίχτη έξω για να καθαρίσει το μυαλό του ή τον στηρίζεις. Και είναι και ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ναι, εδώ που τα λέμε. Αυτό που είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, που δεν σε πολύ παίρνει κιόλας. Γιατί δεν είναι ότι έχεις ένα αμυντικό γενή δεξιό μπακ, ο οποίος ξέρεις ότι θα είναι μέχρι το κέντρο, δεν θα βγει πιο μπροστά και θα τον έχεις πίσω. Εντάξει, είναι ίδιο στυλ παιχτών. Αυτό πάλι, ρε φίλε, που το λέμε okay, και για το shooting και το ξέραμε κιόλας. Δηλαδή, συγγνώμη, okay, παίρνω ένα επιθετικό γενές μπακ, αλλά θέλω να παίξει άμυνα. Δηλαδή,
δεν μπορώ να καταλάβω. Του δίνω εντολή να μείνει πίσω. Αυτό θα πηγαίνει μπροστά. Άμα το μυαλό του έχει μάθει τόσα χρόνια να είναι εκεί. Δεν είναι έτσι όπως το λες, δε φίλε. Δεν είναι επαγγελματίας τότε. Νέτο... Γι' αυτό παίρνουν 150 και 200 χιλιάρικα όμως εσύ, Νίκο. Δεν πήγαινε, έμενε ο Νέτο μετά από ένα διάστημα. Μετά από πόσα χρόνια άρχισε να μένει ο Νέτο. Καλά τώρα, εντάξει. Τι καλά, εντάξει. Άμα είναι να μην τον δίνουν τόσα λεφτά. Εδώ με στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ που είχε βάλει τα δύο γκολ και λέγαμε του κέρασε πικρό καφέ βραζιλιάνικο και τέτοια. Τι ήταν, μπροστά ήταν. Ωραίο διπλό εκείνο. Έχουμε ακόμα βέβαια για το μάτς με την ΑΕΚ, αλλά εντάξει, πλησιάζει σχετικά και αυτό τώρα στα κοντά είναι. Μετά από 3-4 αγωνιστικές. Δεν απέχει πολύ και εκείνο το παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει, είναι σου λέω να δούμε τώρα πλέον πώς αντιδράσει μετά και από αυτά που του είπε ο Τερζής. Και ο ίδιος σίγουρα καταλαβαίνει γιατί είναι και ένας επαγγελματίας, είναι Σουηδός, λειτουργούν πολύ διαφορετικά αυτοί σε σχέση με άλλους. Ο άλλος που είναι Μαυρετανός. Ο Ρόουζ. Τι είναι, από πού είναι. Μαυρίκιος, όχι Μαυρετανός. Μαυρίκιος, ναι. Το Μαυρίκιο είναι. Ο Ρόουζ και αυτός πρέπει να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, και είναι... Γαλλία έχει. Και τουλάχιστον σε σχέση με το Σούντγκρεν κιόλας, ο Ρόουζ από πέρυσι μας έχει δείξει ότι μπορεί. Και στην Τούμπα με το Βέλεθ ήταν και τον κορυφαίο του Άρη, ειδικά στο τελευταίο 20 λεπτό, που καθαρίζανε ότι πήγαινε ψηλά ή χαμηλά από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μια-δυο φάσεις τους φύγαν, okay, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Και αυτό ήταν που χτύπησε και περισσότερο άσχημα. Δηλαδή από την εμφάνιση στην Τούμπα, πώς πας εκείνη την εμφάνιση. Τέλος πάντων, θα τα δουν. Τώρα γιατί έχεις βάλει συστήματα. Προχώρα, ρε, που κρίνεις τι τα βάζουμε. Άντε, προχώρα. Ναι. Όταν κάνεις δική σου εκπομπή, να βάζεις τη Μαρινέλα. Όταν κάνεις δική σου εκπομπή, να βάζεις ό,τι θες. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά τον απόϊχο του αγώνα του περασμένου Σαββάτου. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει ικανοποίηση για το επιθετικό κομμάτι. Μπορεί να μην έβαλε η ομάδα τα γκολ που θα μπορούσε να σκοράρει. Αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι του Άρη βλέπουν και το ποτήρι κάπως μισογεμάτο. Δηλαδή, το είδανε σίγουρα και μισοάδιο με τα μαλλιά που χάσανε, αλλά ότι πλέον είμαστε πιο παραγωγικοί μπροστά, πλέον έχουμε περισσότερες κλασικές ευκαιρίες και σε ένα μάτς κιόλας με έναν αντίπαλο που μας έπαιξε πιο κλειστά από ό,τι θα μας παίξει σίγουρα ο Ολυμπιακός, γιατί ο Άρης με τον Ολυμπιακό χώρους θα βρει. Εννοείται αυτό. Ναι. Ναι, θα βρει και ο Ολυμπιακός χώρους. Ούτε Παναθηναϊκός είναι, ούτε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι πολύ πιο επικίνδυνος μεσοεπιθετικά. Βέβαια έχει περισσότερα προβλήματα από τον ΠΑΟΚ μεσοαμυντικά ο Ολυμπιακός. Ένα είναι αυτό. Εντάξει, τρίτη είναι ακόμα. Θα δούμε και πώς θα πάει σήμερα. Και με την ψυχολογία θα έρθει. Ο Ολυμπιακός έχει και στην πλάτη το απόψινο παιχνίδι. Έτσι. Θυμάσαι μετά το μάτς με την Τότα να μην είχε βγάλει έναν με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Εντάξει, μπορεί να το έχει παίξει Τετάρτη. Εντάξει, ναι, θα έχει μια μέρα εξτρά. Okay. Αλλά και πάλι μπορεί να τον επηρεάσει. Έχει βάθος σαν ομάδα, αλλά σίγουρα η κούραση είναι κούραση. Έστω και αν πήγανε μέχρι το κοντινό. Εντάξει, σε εμάς και σε αυτούς λιγότερο, αλλά και πάλι κοντινό. Βελιγράδι, για να παίξουμε με τον Ματέο Γκαρσία. Χρήσανθε. Το βγάλουμε αύριο. Θα παίξει ο Ματέο. Βασικό τον έχει ομιλόγευση μέχρι στιγμή. Ναι, είχετε ένα πρόβλημα τραυματισμού, νομίζω. Τραυματίστηκε το παιδί, Νομίζω ναι. Άμα παίξει και του κάνει κανένα γκολ απόψε. Ποιο. Ματέο. Απόψε θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί πρέπει. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα για την τρίτη θέση. Κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει την 15η θέση. Κάτι που σημαίνει ότι αν με το καλό Άρης βγει στην Ευρώπη θα παίξει στο Europa League και όχι στο άλλο. Το οποίο βέβαια ενώ αρχικά μας παρουσιάστηκε σαν κάτι τελείως τραγικό, το Europa League 2 που έχει ένα άλλο όνομα. Οι ομάδες που βλέπω να παίζουν δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο. Γιατί θα έρχονται και 15 ομάδες από την Europa League, θα έρχονται και τα λοιπά και από το Champions League. Δεν θα είναι τόσο. Απλά δεν θα υπάρχει, ας πούμε, Ατλέτικο Μαδρίτης, αν δεν παίξει Champions League. Καταλαβες. Ναι, ναι. Αλλά καλό είναι να μείνεις εκεί στο Europa League. Η διοργάνωση δίνει από του χρόνου, του παραχρόνου. Παραχρόνου, ναι. Που θα ξεκινήσει. Τώρα ότι βγεις θα παίξει Europa League, αν βγεις τέτοιο. Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πράξη. Ο φίλος ο Ζαχαρίας, καλησπέρα. Ζαχαρίας. Ζαχαρίας, βεβαίως. Το ξεφτιλίκι που παίζουμε με τις περσινές ριγέ φανέλες και τη μαύρη που την έχουμε από τη Β' Εθνική θα το δουν στην ΠΑΕ. Μέχρι και η Λιβαδιά κάθε χρόνο αλλάζει κάτι στην εμφάνισή της. Το θεωρώ ντροπή, ούτε παρουσίαση φανέλας δεν έχει γίνει. Ξέρω ότι δεν είναι μεγάλο ζήτημα, αλλά είναι λεπτομέρεια που φαίνεται. Καταρχήν η μόβη. Μην μιλάτε, μιλάμε στον αέρα, κυρία. Λοιπόν, καταρχήν η μόβ δεν είναι. Είναι καινούργια, πρώτον. Δεύτερον, ρε φίλε, κάθε χρόνο κυτρινό μόβη φανέλα φοράμε. Γιατί οι περσινές. Δεν είναι οι περσινές είναι κίτρινη μαύρη αυτή με τη ρίγα. Πέρσι είχε την κίτρινη. Σκέτο. Είχε η κίτρινη μαύρη με ρίγα. Δεν το θυμάμαι. Κίτρινη μαύρη ρίγα έχεις, ναι, είχες. Η ίδια με πέρσι είναι αυτή. Έχει πολλές ομοιότητες. Τέλος πάντων. Ωραία, ομοιότητες. Τώρα το μαύρο δεν είναι το. Η ίδια δεν είναι η μαύρη σίγουρα. Είναι διαφορετική. Άμα δεις το νούμερο κτλ. Αλλά. Οκ, λύσαμε όλα τα άλλα στον Άρη. Και θέλουμε να λύσουμε και αυτό και να σου πω και κάτι.
αν πουλούσαμε φανέλες και τα λοιπά, θα έλεγα ότι οκ, okay, αλλά είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο, κάπου δηλαδή στην κατάσταση που λέμε βγάλτε καινούργιες φανέλες και οτιδήποτε, αλλά δεν τις αγοράζουμε. Είναι ακριβές με τα λέμε. Είναι λίγο περίεργη η φάση. Χρειάζονται πάρα πολλές βελτιώσεις στο κομμάτι το εμπορικό. Χρειάζονται πολλές βελτιώσεις στο κομμάτι της επάνδρωσης της μπουτίκ. Αλλά από εκεί και έπειτα έχω την αίσθηση ότι μάθαμε τα τελευταία χρόνια να μην συμμετέχουμε και τόσο στο κομμάτι της αγοράς, της φανέλας ή τα σχετικά. Τέλος πάντων. Τι? Να δώσω το 50-60 πόσο είναι η φανέλα και όλας, αλλά το σκέφτεται. Είναι από την άλλη, ξεφωνίζει όμως. Άλλος ξεφωνίζει, άλλος το σκέφτεται. Έγινε λοιπόν παρουσία στη Β' Εθνική, φίλε. Θυμάστε τι γινότανε? Με τη ροζ που είχαμε. Ναι. Σε ένα μάτς την είχαμε φορέσει. Ξεφωνητό πήγε σύννεφο. Αναγέννησε Γιαννιτσό, μου άρεσε ένα. Αυτό ήταν το μάτς. Ναι. 1-1. Ή 2-2. 1-5. Όχι, αναγέννηση Καρδίτσας. Άλλο Καρδίτσας, άλλο Γιαννιτσόν. Πρεμιέρα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 1-1. Ναι. Με τη ροζ φανέλα δεν ξαναφορέθηκε ποτέ εκείνη η φανέλα. Μάλιστα. Πολύ κακή. Με τον Αντρέου. Ο Αμπρέου και ο Αντρέου. Ο Αντρέου. Μετά τον Αμπρέου ήρθε και ο Αντρέου. Προσφυγή, 80.000. Πάνω σχαφέ. Έγινε και αυτό. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Περασμένα μεγαλεία. Ναι. Σε εισαγωγικά. Μηνυματάκια για τα εισιτηριάκια. Έρχονται τα έρχονται. Μηνύματα, βεβαίως. Τρία για τον μπάσκετ. Θα τα στείλει τον μπάσκετ όμως, έτσι. Βγεις τώρα στις 6, θα τα στείλει στις 7. Τρία για τον μπάσκετ, δύο για το ποδόσφαιρο. Άρης Ολυμπιακός. Καλά τα λες. Το πρωί είχε μεγάλη συμμετοχή και το μπάσκετ. Μου έκανε έκπληξη. Ενώ χθες δεν είχαμε. Και ο κόσμος ήταν εκεί του ΠΑΟΚ. Εχθές δεν είχε ζεσταθεί. Σήμερα ζεστάθηκε. Εχθές ήταν ακόμα λίγο πειρασμένη την μπάλα. Επειδή ήταν με τον Ασλαμά η εκπομπή το πρωί, μήπως στέλνανε οι Ηρακλειδείς. Κατακλείσουν αύριο το Νίγκα Ελσχόλ. Επειδή είσαι ο αρμόδιος σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, ναι. Γιατί χθες το βράδυ μια εκπομπή ρωτούσαν μηνύματα. Ναι, ναι, τι ποιοι. Ο κόσμος ρωτούσε για το νέο πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα, την άλλη εβδομάδα. Α, ωραία. Εξαιρετικά. Τι? Άρα, καλά το μετέφερα. Να ξέρει, φίλο κόσμο, γιατί στέλνανε και ρωτούσαν. Τι, πότε αρχίζει. Ναι, ναι. Γιατί τους νοιάζει, γιατί πρέπει να υπάρχει νέο πρόγραμμα. Πάμε το παλιό. Σαν τις φανέλες. Το παλιό δεν είναι. Όχι, σωστά. Θα έχει αλλαγές. Πολλές. Αυτή η εκπομπή δεν αλλάζει. 5-7 θα είναι. Η εκπομπή. Η εκπομπή, ναι. Οι τελεστές. Ούτε αυτοί αλλάζουν. Θα αλλάζει μάλλον, θα έχεις πιο πρωταγωνιστικό ρόλο εσύ. Εννοείς ότι θα έρχεσαι. Θα έρχομαι. Κάθε μέρα. Θα έρχομαι κάθε μέρα. Δεν προσδιορίζεις το πώς θα κάθεσαι. Αυτό είναι κάτι άλλο, εντάξει. Είναι η παγίδα. 5 με 5 και 4. Όχι, όχι. Ή το διάστημα όχι, που λείπει. Όχι, εδώ θα είμαι. Εδώ κανονικά. Όλα μπάω, Τάρισον, δεν την αφήνει την εκπομπή. Εντάξει, κάποιες μέρες μπορεί να λείψουμε. Φίλε, και μπάλο ο Χρήστος το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε, εδώ. Και ο φίλος ο Νίκος από την το πρωί μπορεί να αλλάξουμε κάποια ώρα. Πάμε λίγο μπροστά, λίγο πίσω, θα δούμε. Ναι. Θα έρθουν κάποια νέα παιδιά. Οπα. Στο λίμπερο της καρδιάς μας. Κάνουμε τα γραφές. Ο κύριος Αγόρας τα έχει μέσα στο γραφείο του. Το φάκελο με τα νέα αποκτήματα. Εμάς θα μας ενημερώσετε. Τι? Θα μας ενημερώσετε. Όχι. Θα σας ενημερώσουμε για τα νέα αποκτήματα. Να ζηλέψετε. Ζηλέψουμε. Ναι. Επειδή είναι πολύ καλά τα νέα αποκτήματα. Και κοστίζουν και πολύ. Το ότι μεταδίδω doors σου λέει κάτι. Το ότι ό,τι βρεις μπροστά σου το βάζεις. Όχι, τα ψάχνω. Α, δεν βάζω ό,τι βρω μπροστά μου, ναι. Μάλιστα. Ψάχνω να βάλω αυτό που είναι 58 λεπτά. Πού είναι εσύ, Χρήστο, αυτό με τα μπίτια? Που είναι 58 λεπτά. 58 λεπτά. Ναι, ένα τραγούδι υπάρχει 58 λεπτά. Μάλιστα. Αυτό ψάχνω να βρω. Αλλά δεν το βρήκα τόση ώρα. Τέλος πάντων. Γι' αυτό μεταδίδω ντόρς. Η Κιούρ είναι καλή, η Κιούρ Παπαδόπουλε. Καλή είναι η Κιούρ, Χρήστο, ναι. Γρηγορή. Πού είναι το 58 λεπτά. Γρήγορα, δεν είναι και πολύ γρήγορη. Ναι. Γέροντα Εφρέμ δεν είναι αυτό, ε. Γέροντα Εφρέμ, δύσκολο. Α, τα βρήκα, εντάξει, τα βρήκα. Εντάξει. Άσε αυτά, εντάξει, μπράβο. Πού ήταν αυτά? Εδώ, ωραία. Πού είναι αυτό, θα φύγω κατευθείαν. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο, φίλε. Αυτό ξέρει πόσο είναι. Πόσο. 2 ώρες και 1 λεπτό. Άστο να παίζει. Άστο να παίζει. Αυτό είναι ότι δεν χάνεσαι ποτέ. Θα το αλλάξει μέσα σε 10 λεπτά. Τι? Θα το αλλάξει μέσα σε 10 λεπτά. Άλλο αυτό. Θα το βαρεθεί. Θα βάλω το επόμενο που είναι 2 ώρες. Α, ωραία. Αυτό είναι Deep Progressive House Set. Deep για deep. Deep για deep. Ωραία. Άρα τελειώσαμε με
Επιστρέφει ο Σάσα. Μετά το ποδοσφαίρο, ναι, εντάξει. Τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ο Σάσα επιστρέφει. Ναι. Είναι πλέον στη διάθεση του Τερζή. Θα το δούμε λογικά με το Ματίγια ξανά δίδυμο στην μεσαία γραμμή. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για δεκάδα, αλλά μπορεί να μην έχουμε κι άλλη αλλαγή. Αν και είναι ακόμα τρίτη. Νομίζω θα έχουμε στην αποστολή. Άλλο η αποστολή. Θα. Στο Μαντζίν. Στο Μαντζίν, ναι. Είναι ένα μάτς το οποίο ταιριάζει αυτό τη Κυριακή. Γιατί θα βρει χώρο. Έχω απογοητευτεί, παρόλο που πήγα να πάρω τα πάνω μου στην Τούμπα. Από ποιον? Από τον αγαπημένο μου παίκτη πέρσι. Τον Νικολά την Κινή. Όχι, αυτό είναι ο δεύτερο. Αυτό δεν έχω απογοητευτεί. Περιμένω πολλά περισσότερα. Α, ποιον, από ποιον έχει απογοητευτεί? Από τον Λάρσον. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση. Στα τελευταία παιχνίδια που έχει μπει ως αλλαγή, Χρήσανθε, είναι καλύτερο. Ναι. Με τη Λάρισα ήταν. Να μην πω τι. Κάνει ένα ωραίο σουτ στο τέλος που ο Κρίσισον γίνεται μπουφόν και το βγάζει. Εντάξει. Ο Ντιγκινί το κάνει το σουτ. Έχει κάνει και ο Λάρσον. Ο Λάρσον παίρνει το rebound στη φάση που δίνει το πέναλτι και πάει στα σώματα. Ο Λάρσον βγαίνει μόνος του με τον τερματοφύλακα και τον προλαβαίνει ο Ταγάροβιτς και πέφτει. Ο Ταγάροβιτς αυτός, ο στόπερ που ήταν πιο γρήγορο, πιο αργός από μένα. Μην εκφράζει. Καλά, ο Ταγάροφ. Και τον προλαβαίνει και πέφτει μόνος του και ζητάμε πέναλτι. Και γενικά δεν είναι ο Λάρσον που ήταν. Αρχικά η γρήγορα θα στρώσει. Εντάξει, πότε το καλοκαίρι που θα φύγει. Και με τον Παναθηναϊκό σου έδειξε. Με τον Παναθηναϊκό ήταν καλός, ναι. Θετικά. Στο διάστημα που μπήκε και με τον Πάοκ ήταν καλούτσικος. Ναι, και γιατί έχει αυτή την πτώση λοιπόν πάλι. Έχει πέσει λοιπόν. Εντάξει. Ωραία. Βάλει λοιπόν τον Μαντσίνη. Ψάχνει λοιπόν να σταθεροποιηθεί. Βάλει λοιπόν τον Μαντσίνη. Για να μην πιάνονται και οι προπονητές και κερκίδες. Πήραμε τον Μαντσίνη και δεν παίζει. Πώς θα παίξουν, πόσοι εξτρέμ θα παίξουν. Έχει Μπρούνο Γκάμα. Και εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Λέμε για τον προγραμματισμό, οκ, okay, και τα λέμε συνήθως μετά από αποτυχίες αυτά. Αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε κάτι, παιδιά. Πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές και λίγο λογικοί σε κάποια πράγματα και να δίνουμε και λίγο δίκιο σε αυτούς που έκαναν τον προγραμματισμό, πέρα από τα λάθη τους που είναι δεδομένα και τα έχουμε αναλύσει. Η ομάδα, μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι έπρεπε να φτιαχτεί για να παίξει τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, δεν είχε Μπρούνο Γκάμα. Και δεν είχε την πολυτέλεια να κάνει αυτό που έκανε ο Πάοκ. Τι έκανε ο Πάοκ? Άφησε το Γιαννούλη να παίζει βασικός. Γιατί είναι ένα παιδί που ξέρει και μπορεί και ανταπεξέρχεται. Και αφήνει το Βιερίνια εκτός. Που το πληρώνει βέβαια σε ένα βαθμό. Αμυντικό χαφ πήρε. Όχι, γιατί σου λέει είχα το Βέρμπρουμ και το Μαωρίσιο να τους περιμένω. Ο Άρης λοιπόν στη θέση αυτή των εξτρέμ είχε μια μεταγραφή που κυνηγούσε το Ματέο Γκαρσία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούσε όμως, αντιστοίχω που φτάσαμε Ιούλιο, να μην πάρει το Φετφατζίδη. Είχε τον Μπρούνο Γκάμα να περιμένει για να έρθει και βλέπετε τη μεγάλη διαφορά που κάνει ήδη αυτό το παιδί. Αλλά δεν μπορούσε να μην πάρει παίχτη. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, του τραυματίζεται και ο Λάρσον. Πριν τα παιχνίδια με τους Κύπριους, αν θυμάστε. Άρα δεν γινόταν κάποιες επιλογές στη θέση αυτή να μην γίνουν έστω και αναγκαστικά εντός εισαγωγικών και ας έχουμε παραπάνω παίκτες πλέον εκεί. Υπάρχει ένα συνωστισμός. Ναι, να σου πω κάτι που είναι για μένα το λάθος. Θα σου πω που είναι το λάθος. Παρόλο που ως ποδοσφαιριστή τον θέλω στον Άρη και θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει και μου δείχνει κιόλας ότι βοηθάει πολύ περισσότερο από αυτόν που ήδη υπήρχε από το Γενάρη. Όταν έχω τον Τόνσο και τον Μπρούνο Γκάμα και τον Τιγκινί και τον Φετφατζίδη και τον Λάρσον, ναι, δεν παίρνω και τον Μαρτίνες. Δεν του ανανεώνω το συμβόλαιο. Για δύο χρόνια κιόλας. Τον ανανεώνω μόνο αν σκοπεύω να διώξω κάποιον από τους υπόλοιπους. Εκεί λοιπόν είναι το λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα λάθος, δηλαδή γίνεται μια λάθος κρίση με τον Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχει ένα συγκεκριμένο εκπρόσωπο ποδοσφαιριστών. Έναν εκπρόσωπο ποδοσφαιριστών που έχει βοηθήσει τον Άρη με καλούς ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Έφερε τον Ματέο Γκαρσία. Ο Ντεμπαρτόλο λοιπόν έφερε τον Ματέο Γκαρσία. Έφερε και τον Μαρτίνες. Έφερε και τον Μαντσίνη. Έφερε και τον Μαντσίνη τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος, ένας συνεργάτης της ΠΑΕ που φέρνει καλούς παίκτες. Έχει καλή σχέση με τον Καρυπίδη. Μπράβο.
Άρα αξιολογείται και αυτό. Πολλές φορές λοιπόν αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων να κάνεις κάποιες επιλογές. Το λάθος για τον Άρη δεν είναι όμως ότι έχει μια υπεροπλία σε κάποιες θέσεις. Το θέμα είναι ότι αν ήξερε ο κάθε Καρυπίδης ότι έχοντας 6 παίκτες εκεί θα έχει 2 χαφ. Λόγω οικονομικών δεδομένων πλέον. Αν το κάνεις αυτό είναι λάθος. Αν έχεις τους 6 εξτρέμ και παίζουν κάθε Κυριακή οι 3 και έχεις και τα 3 σου χαφ, δεν σε επηρεάζει δηλαδή στο οικονομικό κομμάτι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτό το εντός εισαγωγικών λάθος, που δεν είναι λάθος σε απόλυτο βαθμό, καταλαβαίνετε πως το λέω, σε επηρεάζει στα υπόλοιπα. Θα πει βέβαια κάποιος, αν περνούσε στη Μόλντε, αυτό το λάθος θα σε επηρέαζε? Με το αν εγκαθαρίσαν θέμα. Όχι. Ακριβώς αυτή είναι η απάντηση. Με το αν όμως δεν μπορεί να χτιστεί η ομάδα. Γιατί αν δεν υπήρχε το αν, τώρα θα παίζει ο Κουέστα. Τραυματίστηκε όμως ο Κουέστα. Από την άλλη, θα στο γυρίσει κάποιος και θα σου πει: ναι, αλλά αν τραυματιστεί ο Κουέστα, που τραυματίστηκε. Άρα είναι και λίγο τύχη. Είναι και λίγο ρουλέτα από τις καλές, το Ρίτζι Καζίνο. Ναι, είναι λίγο. Το θέμα του Κουέστα, Χρήσαν, δεν ήταν τυχαία-τυχαία. Εντάξει, γιατί όφιλες να έχεις μια λύση κοντά στα δεδομένα του Κουέστα. Το λες τώρα που τραυματίστηκε. Όχι, το λέγαμε από πριν, Χρήσαν, και εγώ και εσύ σαν εκπομπέ το καλοκαίρι, ότι ο Άρης πρέπει να πάρει ένα τραυματοφύλακα. Ναι, αλλά το λέμε όλοι τώρα που τραυματίστηκε. Αφού το λέγαμε και τότε. Πώς? Το λέγαμε και τότε. Αλλιώς το λέμε τώρα, αλλιώς το λέγαμε τότε. Έχει μια διαφορά. Λέγαμε, ήταν, okay, θα πάει το με τον λογικό. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πολύ ότι είναι λάθος εκεί. Παρ' όλα αυτά, από τη Λάρισα δεν χάνεις γι' αυτό. Ναι, φυσικά. Δεν θα το πιάνει ο Κουέστα. Τι θα κάνει. Τη ραμόλα θα γίνω, θα μου πεις. Μπορεί να βγει ο Κουέστα και να τη μάζευε την μπάλα. Οκ. Okay. Αυτό είναι μόνο. Είναι κομμάτι της ευθύνης, δεν είναι η βασική ευθύνη που έχασε τη Λάρισα. Έτσι. Θύμισε λίγο τα μηνυματάκια. Θα τα θυμίσω για να πάμε και στο break. Για να πάμε ακριβώς. Δύο εισιτήρια για το Άρης, Ολυμπιακός, Κυριακή 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, στείλτε γιατί θα κάνετε ξανά καιρό τη την ομάδα. Είναι η αλήθεια. FM και ενώ ονοματεπώνυμο Ολυμπιακός στο 54526. Και τρία εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής αύριο στο Παλέ για το κύπελο Ελλάδος. FM και ενώ ονοματεπώνυμο Ηρακλής, η μπάσκετ, η ποδόσφαιρο, εσείς ό,τι θέλετε. Που δεν έχει ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση ούτε αύριο. Ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Στο σαν έχει απεργοσπάστες, που θα έχει ραδιόφωνο. 45-26 για τα τρία εισιτήριάκια του μπάσκετ. Βλέπω τα στέλνετε ήδη. Κάθε εδώ έχουμε κανένα τελευταίο μήνυμα. Ναι. Αλλιώς θα πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα. Στείλε το break και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Μασούτης. Εδώ είμαστε όλα από το Άρισον Air στο Λίμπερο 107,4. Ανοίγουμε γραμμές 23-10-287-888. Για μπάσκετ μου έχει στείλει ένας φίλος το καλάθι, το κάρφωμα το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει, άρα ούτε παράτηση ούτε τίποτα. Κακώς ασχολούμαστε με αυτούς. Από την άλλη, σωστά πρέπει να δίνουμε απαντήσεις στην προπαγάνδα που είναι παρατεταμένη και απλώνεται σε όλα τα αθλήματα. Αλλά τι να εξηγήσεις και τι να καταλάβουν, ειδικά από μπάσκετ. Ανοίξαμε τις γραμμές. Τις ανοίξαμε ήδη, φίλε. 2, 3, 10, 27 και 3 οκτάρια. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε μηνυματάκια FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Τρία εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής και άλλα δύο για το Άρης Ολυμπιακός. Και μια που είπα Άρης Ολυμπιακός, πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη στο φίλο μου τον Αντρέα. Έλα ρε Αντρέα, τι γίνεται? Μια χαρά, τι ωραίος που είσαι. Αυτή, δεν θέλω να μιλήσω για τον αγώνα, ναι, με τον Άρη και την... Θέλω, τι ωραίος, πρέπει να αλλάξει τη φανέλα ρε φέρα. Φανέλα. Δεν πάει η φανέλα. Ναι, ναι, αυτή η μόνη φανέλα είναι κλάουν. Ναι. Δεν μπορεί να πέσει στο χαριλάκι. Κλάουν. Και να φοράς τη φανέλα αυτή. Εγώ από το 70 με το 80 με σουρανούσε η Αργανάρα και φοράς ένα κυτρινόμαυρα. Ναι. Συμφωνώ, κυτρινόμαυρα. Ναι ρε μεγάλα. Κίτρινο. Άντε εκτός έδρας, εντάξει. Ναι. Όχι με σχαριλά. Σωστό. Όχι με σχαριλά. Έτσι. Όχι με σχαριλά. Και αυτό σου πήρα, σου μας άκουσα. Όχι με σχαριλά. Εγώ μεγάλωσα με τον Άρη. Έτσι. Πάω και τον Ακλή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Yellow and black. Που πάτε. Ναι, εγώ είχα δει ένα Ολυμπιακό που παίζεται, πότε παίζεται, παίζεται, και τέχνη τηλεόραση, δεν μπορώ να βλέπω
Δεν μπορώ να βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω με τα μό. Δεν μπορώ να το βλέπω. Άκου να σου πω. Εγώ πάλι αν ρίχνω 4 μπορώ. Άμα τα κερδίσει αγανά. Άκου. Ούτε υποκατάστημα είσαστε, ούτε τίποτα. Μπράβο, Τρίκο. Αυτά που λένε χαζοβιόλιδες, παοξίδες, αυτά που λένε χαζοβιόλιδες, εγώ είμαι 61 χρονών, δεκαετία 70. Ναι. Με τίποτα ο Άρης δεν είναι με το Ολυμπιακό. Με σωστό. Τίποτα. Με τίποτα. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι λένε. Αλλά δεν μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός ο Άρης, γιατί δεν θα τον λιζάρουνε φυλάς. Τα παιδιά οι Αργανοί, θα τον λιζάρουνε. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, Αντρίκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έτσι. Σωστό, σωστό, σωστό. Και με την νίκη. Μπράβο, μπράβο, Αντρίκο. Πολύ ωραία. Ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα. Είπαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής να δούμε αν θα οριστεί ξένος διαιτητής με τον Ολυμπιακό. Γράφει Χρύσανθε, ξένος διαιτητής. Χρύσανθε, θα πείτε τίποτα. All about Gavris. Είπαμε, φίλε. Τι να πεις, να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Με αυτά τα παιδιά, δηλαδή, είστε για μπινελίκια, ρε παιδιά. Έχουμε πει από την εκπομπή 90 φορές μέχρι τώρα, 90, και το έχω γράψει κιόλας, ότι ο Άρης έστειλε επιστολή στην ΚΕΔ και ζήτησε ξένο διαιτητή με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η επιστολή ήταν και για τις 4 ομάδες. Εσείς επιμένετε και λέτε τις μπούρδες σας. Τι να σας κάνω, ρε παιδιά. Τρώνε την επικοινωνική πολιτική. Τι να σας κάνω, δηλαδή. Ωραία, όχι. Μα να σου πω κάτι. Αυτός ακούει. Αυτός μας ακούει αυτή τη στιγμή, ρε φίλε. Ναι. Και τα έχουμε πει 30 φορές. Τι να κάτσω να σου εξηγήσω εγώ, ρε φίλε. Και είμαι και ήρεμος. Είσαι μια ζωή με τον Ολυμπιακό. Με τον Γκαγκάτσι, με τον Θεκράτο Γκόκαλη. Μια ζωή είσαι με τον Ολυμπιακό με πάνω. Με πωλήσεις παικτών, προπονητών, με ψηφοφορίες στην ΕΠΑΕ, με ψηφοφορίες στη Λίγκα, με ψηφοφορία με τον Ζαγοράκη να μιλάει με τον Μπέο και τον Μαρινάκη. Και επειδή ακριβώς τόσα χρόνια τα κάνεις αυτά τα πράγματα, προσπαθείς να πετάξεις τώρα τη λάσπη στον Αριανό. Και σου ξαναλέω, έστειλε επιστολή επίσημη και ζήτησε και με τον Ολυμπιακό ξένο διαιτητή. Και εσύ επιμένεις και λες μπούρδες. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Γεια σας, κύριε. Καλησπέρα σας. Μιλήστε, εσείς είστε. Εσείς είστε, αλλά δεν ακούτε εσείς που είστε. Οπότε σας διώχνουμε και εμείς και πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Είμαι εγώ που έπαιζα τάβλη το πρωί στο καφενείο. Μάλιστα. Κερδίσατε τελικά. Όχι. Κέρδισα, αλλά βγήκαν οι ανακοινώσεις. Α, εντάξει. Τι είναι αυτή, ρε φίλε, τι είναι αυτή. Μα να σου πω κάτι, κάθε μέρα είναι 2-3. Αναγκάσατε την Νόβα, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. να το πω γιατί το έχω μέσα μου. Ναι. Αναγκάσατε την Νόβα σε αυτό το ματ να μας κάνει να μας ανεβάσει το συμβόλαιο. Ναι, όντως. Σου λέει, οι παοξίδες θα βλέπουν Άρη, το πανηγυρίζουν τον Άρη. Άρα θα βλέπουν Νόβα. Λοιπόν, άσου να λένε, εγώ θέλω να πάω να παίξω με Μινέρβα. Μπλουζάκια και είναι τα παλιά. Ωραία, ναι, ρε φίλε. Πόσα φορέσαμε ο καθένας. Και να νικήσουν, ρε. Έτσι. Δεν με νοιάζει τι στολή θα φοράνε. Ναι. Θέλω να δω τον αποτελεσματικό τον Άρη, όπως πέρσι με τον Γαβρό που τον βάτησες και κατά λάθος σου πήρε την νίκη. Ναι. Επί Ερέρα, σωστά. Mm-hmm. Δεν τον πάτησε κιόλας, αλλά εντάξει, ήμασταν καλύτεροι. Ήσουν καλύτερος, δε φίλε. Ναι. Και με τον Πάοκ ήσουν καλύτερος. Και παρόλα αυτά δεν τα κατάφερες. Δεν ήσουν αποτελεσματικός στον ΠΑΟ για μένα. Σωστό. Έχασες και πέναλτι. Είχες και κουμπάρο, είχες και κουμπάρο. Κουμπάρο, ναι. Κουμπάρο, γιουνές. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό πάει τελείως, έφυγε το παιδί να είναι καλά εκεί που είναι. Έτσι. Λοιπόν, με τα Μινέρβα και να νικήσουν, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Νίκη. Μόνο νίκη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, bye. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας και σε εσάς. Ό,τι γίνεται, μαθαίνετε. Μάλιστα. Κάθε ένας έχει το χαβάτο εδώ στην πόλη. Καλά, εντάξει, φυσιολογικό είναι. Εντάξει, και να βγεις πρώτος να κάνεις τι, ρε φίλε, να πας πού. Να πας να παίξεις το πρώτο στον Ιούλιο. Να παίξεις πού, τι, πώς, τι, γιατί. Για να αποκλειστείς το καλοκαίρι, πρώτος-πρώτος, ναι. Και να είσαι όλη τη χρονιά μετά χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια για να ξαναβγεις πρώτος. Μάλιστα. Στα εξηγώ καλά. Σοβαρό πράγμα έκανα. Στα εξηγώ καλά. Εμείς ήμασταν οι μπουμπούνες φέτος, φίλε, που έπρεπε να είμαστε. Εμείς, εντάξει.
Μεγάλη μπουμπούλα. Έχουμε εγκληματίσει φέτος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σοβαρά, μιλά. Γιατί θα τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τι? Τώρα τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ είπα. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, το είπα. Ναι. Τώρα συνεχίζουμε να εγκληματίσουμε. Ποιος είναι ο να μην εγκληματίσουμε στο κύπελο μόνο. Πότε ξεκινάει το μάθημα. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Ναι, ναι. Προπονητή έχουμε τώρα. Ναι. Τόλιτερζι. Τόλιτερζι. Γυμναστή έχουμε. Θέλει να το στηρίξουμε τον κύριο Βαρδάκη. Ο κύριος Βαρδάκης, εξαιρετικός γυμναστής. Βοηθό προπονητή έχουμε στο όχι. Κύριο Τερζίδη. Όχι. Γιατί δεν έχουμε. Θα έπρεπε να έχουμε. Μετά από δεν την... θα έπρεπε να έχουμε. Κάτσε, έχει ρεπορτάζ ο κύριος Παπαδόπουλος. Μισό. Αν έφερε και μου κάνει την πάσα, κατά πάσα πιθανότητα το θέμα αυτό θα ρυθμιστεί μετά το πάσα με τον Ολυμπιακό. Να. Πέρασε ένα μήνα, μετά το ρυθμίσουμε. Εντάξει, για βοηθό προπονητή δεν τον κάνουμε. Δύσκολο είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα τον δούμε και σήμερα. Ναι. Θα δούμε και τον άλλο τον κοντόβουντα σε εμά σήμερα. Να δούμε τι θα κάνει. Εντάξει. Έτσι από περιέργεια. Να κερδίσει, να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να πάρει βαθμούς. Ναι. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι, αυτό για να αυτό έρθει, να έρθει και ψηλωμένος να χάσει την Κυριακή. Να πάρει βαθμούς για την Ελλάδα και να χάσει την Κυριακή. Δεν μου λες πέρσι την αντεπίδηση από πού την ξεκινήσαμε. Ρε. Από ποια ομάδα είχαμε παίξει και ξεκινήσαμε. Χάσαμε από τον Ολυμπιακό και ξεκίνησε μετά. Ποια αντεπίδηση. Ποια ομάδα παίζαμε για ξεκίνηση. Ξάνθη. Όχι, χάσαμε τη Λιβαδιά. Η αντεπίδεση ξεκίνησε με την Ξάνθη. Με την Ξάνθη, μετά τη Λιβαδιά. Ξάνθη. Μετά τη Λιβαδιά. Ξάνθη. Ναι. Ό,τι και φέτος δηλαδή. Μετά τη διακοπή με Ξάνθη παίζεις. Και φέτος πάλι Ξάνθη έχουμε. Μάλιστα. Θα την ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό την αντεπίδεση. Σωστό και αυτό που λέει. Με τον Ολυμπιακό ξεκίνησε. Έχει δίκιο εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι την Ξάνθη. Σωστό. Επόμενος, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Το κλείσατε. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και σε σένα. Μην ασχολούμαστε με αυτούς, γιατί αυτοί είτε χάσουν, είτε φέρουμε χ, είτε κερδίσουμε, θα λένε ότι είμαστε τσιράκια τους. Κάτσε Ολυμπιακός να χάσουμε. Όντως, ναι. Μα το είπαν το πρωί. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Τέταρτο αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Μην ασχολείστε καθόλου. Τέταρτο αποτέλεσμα. Δεν έχει τέταρτο. Τρία είναι. Και τα τρία είναι, είμαστε πλακάκια τα. Θα, ή θα μας το έχουν δώσει ή θα το δώσουμε εμείς. Ναι, ναι, ένα από τα τρία. Ναι, ή το χ. Το χ βολεύει και τους δύο και κάνετε τέτοια. Ναι. Οπότε μην ασχολείστε. Όταν δίνει δανεικός ο άλλος είναι κάθεσε να χάσει, όταν τους δίνω εγώ τους κάνω και εκπαίδευση. Ναι. Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Ό,τι κάνουν αυτοί νομίζω να τα κάνουμε κι εμείς. Έτσι. Οπότε δεν ασχολούμαστε καθόλου και τελειώνει από την τάπα σάλιο. Σωστό και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. 23-10-287-888. FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-526 για δύο εισιτήρια του Άρης Ολυμπιακός. Τρία εισιτήρια του Άρης Ηρακλής αύριο στις 5 στο Nick Gallis Hall. Οι γραμμές ανοιχτές και πάλι. Παρεπτόντως για το μπάσκετ. Να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά. Γιατί αυτό που είδαμε, ο ΠΑΟΚ έκανε και 20 μέρες προετοιμασία. Έτσι. Και στο μπάσκετ παίζει ρόλο. Και φάνηκε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ο Φλεβαράκης είχε και 5 συστήματα να περάσει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Ενώ εμείς παίξαμε με το ταλέντο του Μποχορίδη, του Ντραγκίσεβιτς, του Μόρις, χωρίς να προλάβει ακόμα ο προπονητής να περάσει και δύο πράγματα. Μπράβο, το τριποντάκι αυτό. Και είναι άλλο να έχεις δύο προπονήσεις και τρεις. Και είναι άλλο να έχεις δύο και τρεις μαζί. Παίζει ρόλο. Ο Ηρακλής δηλαδή που έρχεται αύριο, έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε κανονικά προετοιμασία. Βεβαίως. Με όλο το ρόστερ του κανονικότατα. Και μπορεί αύριο να έρθει και να σε κερδίσει. Μια που είπες Ηρακλής, εδώ έχω μπροστά μου. Ναι. Με έχεις κλειστό. Όχι, κανονικό. Σίγουρα. 100%. Μάλιστα. Έτοιμα αποχώρηση από το πρωτάθλημα της Βόλου Λίκα απέστειλε ο Ηρακλής. Ναι. Μετά στις τελευταίες εξελίξεις και τη στάση του Χριστοβιδέλη και Γκυρτζή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έχει απλήρωτους παίκτες 135 χρόνια και ο Ηρακλής, φίλε. Εντάξει. Με συμπάθεια τον βλέπω και τα λοιπά. Όταν ο Ηρακλής όμως έγινε γινόντουσαν αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν και έπαιρνε το ένα πρωτάθλημα πίσω από το άλλο στο βόλεϊ, τι να κάνουμε τώρα, δεν παίρνει τους πλήρωτους αυτούς. Πήρε με τον Χριστοβιδέλη, πήρε πρωτάθλημα. Απλήρωτοι πρέπει να μείνουν. Πόσα χρόνια να μείνουν απλήρωτοι. Από πότε για τους πληρώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να κατέβει, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Το ρίχνει ότι να οι παίκτες αυτοί φταίνε. Και την πληρώνουν οι 14-15 που έχει τώρα. Δεν θα γίνει τώρα, έτσι. Εντάξει. Μόνο μπάσκετ λοιπόν θα έχει ο Ηρακλής. Εντάξει. Οκ. Okay.
Δεν ξέρουμε τώρα ποια θα είναι η κατάληξη, αλλά το αναφέρουμε σαν είδηση γιατί βγήκε. Το είπε χθες ο πρόεδρος, έχει βγάλει μια ανακοίνωση από την άλλη ο σύνδεσμος των αθλητών του Ηρακλή, των βολεϊμπολιστών. Εντάξει. Και εδώ είναι το βόλεϊ, έτσι. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, να πεις ότι μα δικήσανε, με κάνανε, με ράνανε. Εντάξει, σου λέει, δύσκολα είμαστε. 2-3-10-2-87-3-8 ανοιχτές οι γραμμές. Μέχρι και τις 7 παρά που θα πάμε μαζί. Για δες λίγο τα μηνυματάκια. Τα μηνυματάκια, μην ξεχνάτε, 2 εισιτήρια Άρης Ολυμπιακός FM και ενώνομα τεπώνυμο Ολυμπιακός 5-45-26. 3 εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής FM και ενώνομα τεπώνυμο Ηρακλής 5-45-26. 7-79, θέλω τζίλο με Ολυμπιακό. Θα έχει 13.000 με τόση. Με τζίλο, φίλε, θα μας φάξει για να εξηλαιωθεί. Θέμα προπονητή για μετά το μάτς με Σουφού που υπάρχει. Αν όχι, δεν πρέπει να στελεχωθεί το προπονητικό team του προπονητή Τερζή. Πρέπει να στελεχωθεί. Πρέπει να στελεχωθεί, το είπαμε και χθες. Για πάμε στον επόμενο φιλό, παρακαλώ. Γεια σας. Έλα, Χρήστανθε. Χαίρετε. Γεια σου, Κλήμα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Κλήμα. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες απήχα, δεν είναι, μόνο άκουγα, δεν μιλούσα. Ναι. Αλλά όταν ο κόμπος φτάσει στο χτένι που λέει η παροιμία, στο τέλος βγαίνεις να μιλήσεις αναγκαστικά. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Το μπάσκετ εγώ έχω τρελαθεί με αυτούς τους πολύ καλούς παίκτες που έχει πάρει φέτος ο Γουλιέλμος. Σε εξέθεσε ο Μποχωρίδης, σε εξέθεσε ο Μποχωρίδης. Ναι, και τώρα θα πω για όλα θα τα πω. Και μπράβο στον πρόεδρο που τον είχα σε εκτίμηση και πίστευα ότι όπως και έκανε και έλυσε τα μπαν. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Να διατηρήσει και να είναι και συνεπείς στους κανονισμούς μέσα σεζόν τώρα. Βεβαίως, όχι, του αξίζει ένα μπράβο γιατί αξίζει, μια φυσικά πολύ δύσκολη κατάσταση, έστω και στο 95, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, το έλυσε και έκανε μια αξιόλογη ομάδα. Αλλά τα δύσκολα δεν τελειώσαν. Έχει ακόμα δρόμο. Έχει αγώνα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έκανε το δύσκολο, τώρα να στηρίξουμε κι όλοι εμείς. Έτσι. Βεβαίως, ναι. Πάρα πολύ καλές επιλογές. Ιδιαίτερα ο Ντραγκίσεβιτς με εντυπωσίασε. Ναι, καλός παίκτης. Βέβαια. Σε σχέση με αυτούς που είχαμε πέρσι, εντάξει, τι να πούμε. Πέρσι δεν ήξεραν να περπατάνε και προσπαθούσαν να παίξουν μπάσκετ. Φέτος είναι εκπληκτικές, λίγο μόνο ο Ντάλτον, αλλά και αυτός πιστεύω ότι εντάξει, δεν μπήκαν τα σούτ, αλλά ακόμα και ο Ντάλτον ήταν, βοήθησε οργανωτικά, κάποιες ασίστ καλές όπως άκουσα έβγαλε. Τώρα... ο Γκετσεβίτσιος λέγεται, πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός. Πιστεύω ότι μετά από λίγο διάστημα ο Άρης θα είναι εξαιρετικός. Δηλαδή θα κερδίσει αυτές τις ομάδες της μικρομεσίας, ας το πούμε, θα τους κερδίζει με 20 πόντους τη διαφορά. Και τα ντέρμπι θα είναι βέβαια με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον Προμηθέα. Αυτά θα είναι τα ντέρμπι. Όσον αφορά τώρα για τον Μποχωρίδη, ο Μποχωρίδης είπε ότι φέτος μετά τη συνέντευξη τύπου, να πούμε κάτι, τον άκουσα να λέει ότι παίζει καλύτερα γιατί είναι καλύτεροι οι συμπαίκτες που έχει, κάτι τέτοιο νομίζω είπε. Και αυτό λογικά μάλλον είναι αλήθεια, αλλά βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε γιατί ένα παιχνίδι, η διάρκεια πρέπει να υπάρχει διάρκεια. Όχι ένα παιχνίδι που έβαλε 25 πόντους και τώρα... στο άλλο παιχνίδι να έχει να πούμε να είναι αρνητικός, να έχει δυο πόντους. Ναι, σωστά. Έτσι. Βέβαια, Χρήστανθε, τώρα αύριο είπες, εντάξει, έχει πλεονέκτημα ο Ηρακλής, αλλά πώς να έρθει να κερδίσει τώρα αυτή η ομάδα μέσα στο παλαιό. Για πες μου, πώς να έρθει να κερδίσει. Καταρχήν πάει με αυτόματο πιλότο αυτή η ομάδα. Εντάξει. Δεν υπάρχει να πούμε, σου είπα ότι ο πρώτος προπονητής που θα φύγει θα είναι αυτός. Εντάξει. Θα δούμε. Αυτός και ο Αγγέλο, αυτοί οι δυο ήταν, ρε παιδί μου, αυτοί είναι για να πάνε, σε είπα, ο Καστρίτης και ο Αγγέλο να πάνε στο δημοτικό να μάθουν τα παιδιά να κάνουν μπάσιμο. Καλά, γιατί τίποτα άλλο δεν και είναι. Και ο Καστρίτης δεν παρέλαβε. Παρέλαβε καμένη γη και μια ομάδα που δεν ήταν δική του. Για να είμαστε και δίκαιοι τώρα, μην τρελαθούμε. Όχι για τώρα, για φέτος δεν είναι. Ναι, αλλά από πέρυσι τα έχεις με τον Καστρίτη, γι' αυτό το λέω. Καλά κάνει, άσε τώρα, έφυγε. Αύριο θα πέσει. Ξεφωνητό. Αυτό μου έδειξε ο λοιπόν. Άρης είμαστε εμείς. Όσο για το ποδόσφαιρο, ναι. Για το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η... Όχι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι και η άμυνα. Ναι. Καλά είναι να πατάει η περιοχή, μου λέτε, ο μπακ, να πατάει η περιοχή, ο δεν ξέρω, ο χαφ. Επίσης στην άμυνα ποιος θα είναι να προλάβει τις αντιεπιθέσεις.
Τι ποιος θα είναι. Μα δεν έφαγε στην αντεπίθεση γκολ, Λεκλεωμένη. Τρία ατομικά λάθη ήταν. Με ατομικά λάθη τώρα, βλέπεις τώρα. Εγώ που λες Νίκο, εγώ νοστάλγησα χθες τον Τζανακάκη. Άντε, άντε αρχίσαμε. Νοστάλγησα τον Βαλεριάνο. Δηλαδή βλέπω τα αμυντικά χαφ που έχουμε φέτος και νοστάλγησα τον Ιντζόγλου. Τώρα μην το παρακάνεις, Ρεκλειωμένη. Δηλαδή για το Θεό. Για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος ότι δηλαδή οι παίκτες που ήρθαν δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικοί από αυτούς που φύγαν. Όσον αφορά δηλαδή, δεν μπορούσε δηλαδή ο Τζανακάκης να είναι εναλλακτική λύση. Εντάξει, είναι ο Κωνσταντινίδης εναλλακτική λύση. Αυτοί οι δύο δεν ταιριάζουν. Δηλαδή, σε σχέση με τον Τζανακάκης με τον Κωνσταντινίδη δεν υπάρχει. Ο Τζανακάκης είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Κωνσταντινίδης δεν είναι καν παίκτης. Τώρα μην είσαι τόσο. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Δηλαδή, θα τον εμπιστευτεί τον Κωνσταντινίδη, αφού τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Σούντγκρεν. Μια χαρά είναι το παιδί. Μια χαρά είναι. Έλα, μην τους απαξιώνουμε. Άντε, μια χαρά είναι το παιδί. Μα βέβαια τώρα κάνουμε να πούμε κριτική κάνουμε. Η κριτική δεν έχει παίξει καθόλου ο Κωνσταντινίδης φέτος. Πού το είδαμε να το κρίνουμε το παιδί. Δεν το θυμάμαι από τα παιχνίδια που έπαιζε τα περσινά, τα προπέρσινα. Σάσα. Εντάξει, κολλητός του Τζανακάκησε γι' αυτό. Ο Σάσα. Καλά, επιτρέπεται να κάνει ένα παίκτη με τέτοιο συμβόλο, επιτρέπεται να κάνει τέτοιο πέναλτι μέσα στο Βόλο. Τι πήγε να κάνει εκεί πέρα. Ποδόσφαιρο. Τα χέρια πήγε να πιάσει την μπάλα, τι πήγε να κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Σωστό. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν, θα τους το πει αυτό ο Τερζής βέβαια. Ναι, ναι. Ελπίζω, όπως είπες και εσύ Χρήσανθε, ο Ρόουζ να μείνει στον πάγκο, γιατί ο Δελιζήσης πρέπει να είναι βασικός. Τόσο ο Ρόουζ να είναι αναντικατάστατος, ο Δελιζήσης πρέπει να είναι βασικός δίπλα στο Βέλεθ. Και τώρα δεν ξέρω αν θα επιστρέψει. Μακάρι να μείνει. Βασικός θα είναι αυτός που θα επιλέξει ο προπονητής. Μακάρι να μείνει ο Τερζής και ελπίζω ο Μανώλος Χιμένεθ που πιστεύω ότι ο Χαριστέας με τον Καρυπίδη αυτόν έχουν στο μυαλό. Αυτόν προσπαθούν να φέρουν. Τον Μανώλο Χιμένεθ προσπαθούν να φέρουν. Καλά, ο Μανώλο Χιμένεθ δεν έρχεται όμως. Πάμε παρακάτω. Ναι, είναι πουθενά προπονητής τώρα. Όχι. Περιμένει από κάποια άλλη ομάδα κάτι. Νέα πρόσωπα, παιδιά. Νέα πρόσωπα. Μην πάμε και στα ίδια και στα ίδια το ελληνικό ποδοσφαίρο. Νέα πρόσωπα. Μα, τι, νέα πρόσωπα. Χιμένεθ δεν είναι νέο πρόσωπο. Ήταν ποτέ στον Άρη. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι νέο πρόσωπο, Χιμένεθ. Ναι, ξέρετε. Δηλαδή, σε σχέση ας πούμε, με αυτού που ακούγονται τώρα το Γερμανό αυτόν. Δηλαδή, άμα δω το Γερμανό, να πούμε. Δεν υπάρχει Γερμανό. Δεν υπάρχει Γερμανό, ρε παιδιά. Τελείω το θέμα του Έλληνα. Αφού επέλεξε τον Τερζή σχέση με τον Γερμανό. Ο Τερζή, εάν δεν πάρει προπονητή στο επίπεδο του Χιμένεθ που σου είπε ότι ο Καρυπίδης αυτόν είχε στο μυαλό για να φέρει στον Άρη. Σίγουρα αυτό το πιστεύω. Ναι. Ότι αυτός ήταν, αν όχι στην πρώτος στη λίστα, πρέπει να ήταν στις πρώτος, δεύτερος, εκεί πέρα πρέπει να ήταν. Ελπίζω να πάρει ένα τέτοιο προπονητή. Αν δεν μπορέσει να βρει τέτοιο προπονητή, τότε σίγουρα να μείνει ο Τερζής, γιατί ο Τερζής θα στρώσει τα πράγματα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Θα βλέπατε γιώμα με το Χιμένεθ. Λοιπόν, ο φίλος ο Λεωνίδας έστειλε και αυτός για το ποδόσφαιρο. Αύριο δύσκολη μέρα χωρίς συγκοινωνίες για το παλέ. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, όντως. Θα υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό το κομμάτι. Ο φίλος ο Κώστας που έστειλε και αυτός για το μάτς με τον Ολυμπιακό κάνει πρόβληση και λέει 4-1 τελικό με χάτρικ του Ιντέγε. Να βάλουμε και 4 δηλαδή. Με χάτρικ του Ιντέγε κιόλας. Πολύ διαβολική σκέψη του. Γιατί μια χαρά άμα το κάνει ο Ιντέγε, το κάνει. Να σβάλει. Μπορεί να ρίξει 1-0 το μάτσο. Με γκολ του Ιντέγε. Με γκολ του Παπαρντέλε. Του Σούντγκρεν. Έδωσε απαντήσεις. Του Σούντγκρεν. Έδωσε απαντήσεις. Και θα σε δείξει. Εμένα. Με σένα, ναι. Πού τον πολεμάς. Εγώ τον πολεμάω. Να βάζεις τον Κωνσταντίνιο, τον κολλητό σου μέσα. Μετά τον Τόνο σου πολεμάω και τον Ιντέγε. Είναι γνωστό. Όλους. Εγώ πολεμάω τους παίκτες όλη την ώρα. Όχι, πολεμάς συγκεκριμένους παίκτες για να βάλεις κάποιους άλλους. Βάλω κάποιους άλλους. Κολλητού σου. Γιατί με τον Τόνο σου τι κέρδος είχα. Θες να βάλεις τον. Τον Μαρτίνες. Τον Μαρτίνες, αδελφός μου. Είδες. Γιατί μιλάω και ισπανικά κιόλας εγώ, ρε παιδί. Και συνονούμαστε ψάπτες στα ισπανικά. Γιατί με τον Ιντέγε μίλησες. Γιατί είναι κολλητός μου. Φυσικά. Φωτογραφίες, περπάτες παραλίες μαζί. Εγώ με τους φίλους μου πάω στις παραλίες. Το κάναμε στην Άρη Σίσερα. Πώς? Και τι γλώσσα μιλήσατε? Αγγλικά. Α. Αγγλικά. Και εγώ νόμιζα μιλήσατε Νιγηριανά. Μπαίνει και στα live το βράδυ σου είστε. Ενώ με τον Μαρτίνες δεν μπορείς να μιλήσεις δηλαδή αγγλικά. Ψιλοξέρει. Όχι ψιλοξέρει. Καταρχήν ο Μαρτίνες μιλάει ελληνικά.
Δεν πολύ καλά. Εγώ μια χαρά μίλωσα πάνω στην Ολλανδία. Μαζί του. Ναι. Στην Ολλανδία που πήγες, Φίλσταρδε. Ακριβώς, με τους κολλητούς μου, τους παίκτες. Με τους κολλητούς μου, τα φιλαράκια σου εκεί πέρα. Ένα καφέ, ρε φίλε, με παίκτη δεν έχω πιει. Δύο εβδομάδες. Έχω πιει ψέματα. Με Φάνη Κατεριανάκη. Στα πρώτα μου χρόνια. Με τον μόνο παίκτη που έχω πιει καφέ είναι, φίλε. Γιατί πίνουν οι δημοσιογράφοι καφέδες με τους παίκτες. Εσείς, του ρεπορτάζ. Εγώ. Εσείς. Δεν έχω χρόνο, δεν με αφήνει χρόνο, Χρήστα, για να πιω καφέ με τους παίκτες. Ναι. Δεν με αφήνει χρόνο, είναι η αλήθεια. Καλό είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι και πάλι δεν θα το έκανα. Πώς? Δεν θα το έκανα. Λοιπόν. Αχ, βαχ. Αυτή είναι νεολαία πια. Ο Κωνσταντίνος Πρωτόπαπας που έστειλε για το ποδόσφαιρο. Ναι. Είχα μια σχέση με τον Πρωτόπαπα, τον πολιτικό Κωνσταντίνο, το λέγανε εκείνο. Δεν ξέρω, φίλε. Μάλιστα. Από πού, ποιο κόμμα είναι. Ο Πρωτόπαπας. Πρωτόπαπας, ποιο κόμμα ήταν, Πασόκ, ήταν, είναι Δημοκρατία. Νομίζω Πασόκ. Πασόκ. Δεν είμαι σίγουρος. Το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο. Ποιο? Ω, ντροπή. Το καλό, το ορθόδοξο, ρε φίλε, βεβαίως. Ντροπή, μόνο αυτό έχω να πω. Ο κύριος Σιδηρόπουλος, ναι, ναι, έστειλε για τον μπάσκετ. Και εγώ νόμιζα είναι διαιτητής στο Άρης Ολυμπιακός. Πω, πω. Αυτό το είπα, επίτηδες. Για να ψαρώσεις. Λοιπόν, στέλνε τα μηνύματά σας. Είπαμε τρία εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής. FM και ενώ ονοματεπώνυμο Ηρακλής, ο 54526. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός. FM και ενώ ονοματεπώνυμο Ολυμπιακός στο 54526. Μαζί μας η δεύτερη ώρα ο Γιαννόπουλος. Παίρνετε το φορτηγό σας, το δικό σας φορτηγό, και το πάτε στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το δικό μας θα πάρουνε. Στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι για να αλλάξετε σούστες, αμπορτσέρ, πέταλα, όλα στις καλύτερες τιμές που σας προσφέρει ο Γιαννόπουλος στο δικό του το συνεργείο. Σωστά. 2-3-10-7-51-9-33 το τηλέφωνο του. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Χρήστα, αν θελές. Τι? Να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Και δεν πάμε. Και δεν πάμε λοιπόν στο τελευταίο break και επιστρέφουμε για το φινάλε. Εδώ είμαστε, τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θυμίζω έχετε τρία εισιτηριάκια για εσάς, έχουμε μάλλον τρία εισιτηριάκια για εσάς. Για το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή. Δύο εισιτηριάκια για το Άρης Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Τι έχεις να μας πεις? Ο ΠΑΟΚ ζητάει ξένους διαιτητές στο ΒΑΡ. Και έχω και κάτι λόγω στο κύριο Τεβεκέλη. Τεβεκέλης! Για το Σιδηρόπουλο. Για το αγαπημένο του παιδί. Γιατί δεν βγήκες, μάλαμα. Γιατί παλικάρι μου δεν βγήκες πριν το Άρης ΠΑΟΚ. Ε? Περίμενα να σου πω. Ε, μάλαμα. Επιστολή του ΠΑΟΚ στην Κέρια Σιδηρόπουλο, ξένους διαιτητές στο ΒΑΡ και ηχογραφημένες συνομιλίες. Why? Το ηχογραφημένες συνομιλίες, θυμίζω κάποιος το έλεγε. Κάποιος το έλεγε. Άσε, άσε, μην την αναπαράγεις την προπαγάνδα. Θα τα πούνε τόσες εκπομπές. Άσε, δικιά μας δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Τα ξεφώνησω αύριο. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ρε παιδιά, τι έγινε ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής? Σε μια εβδομάδα χάλασε. Ναι, ναι. Δεν είναι εκπληκτικό? Ε, ναι, πώς γίνεται? Είναι τιμή μας που μας φυρίζει ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Αυτό ήταν καρατσεκαρισμένο, ήταν το σίγουρο. Καλύτερος Έλληνας διαιτητής είναι όταν αδικεί τον Άρη. Καταλαβες? Ναι. Όταν δεν αδικεί κανέναν, δεν είναι. Όταν δεν αδικεί κανέναν, όχι. Πρέπει να μας ευνοεί. Πρέπει να μας ευνοεί, μάλιστα. Τώρα, προηγουμένως σε μια άλλη εκπομπή έτυχε να την ακούω, δεν ακούω συνήθως. Ναι, ναι. Και είπε ένας Αριανός ότι εμείς σας βοηθήσαμε το 77, το 76, τότε ήμουν και εγώ μες στον αγώνα εκείνον, με καινούργια τη θύρα 3 στα τσιμέντα ακόμη, κερδίσαμε γκολ του Σταυρίδη κλπ. Και παίρνει ένας παοκτσής καημένος τηλέφωνο και λέει, ρε παιδιά, όταν πήραμε το πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό φέρατε, λέει, ξέρω εγώ, 0-0, τι φέραμε. Ναι. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι εμείς κερδίσαμε την ΑΕΚ και αυτοί είχαν αντίπαλο την ΑΕΚ και πήραν το πρωτάθλημα. Εντάξει. Αυτό δηλαδή, του είπανε να πει, αυτό είπε. Όχι, δεν νομίζω να το είπε κανένας. Είναι η νοοτροπία τους τέτοια, είναι η καφρίλα τους τέτοια. Τι να πω δηλαδή άλλο. Τι να πω. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι για τον αγώνα με τη Λάρισα, γιατί δεν έτυχε να μιλήσω. Ναι. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αυτό το πρόβλημα που έχουμε να μην μπορούμε να κρατήσουμε το σκορ, να μπορούμε να κρατήσουμε το γκολ, όπως με τον ΠΑΟΚ, έτσι και προχθές. Εγώ φαντάζομαι, επειδή το παιχνίδι δεν το είδα, υπήρχε πρόβλημα, δεν μπορούσα να το δω, μόνο το άκουσα από τον Νίκο που το αναμετέδιδε. Ναι, ναι. Και αυτό χάσαμε. Νόμισα ότι κάποια στιγμή εμείς που γυρίσαμε πίσω, δεν ξέρω, έπεσε η απόδοσή μας, δεν μπορούσα να το δω εγώ. Λέω, γύρισε όντως την ομάδα πίσω, να πάει στο 2-0 στο ημίχρονο
Και από εκεί και πέρα να βάλει ακόμα ένα γκολ ή να μην 2-0, χαλαρά να ετοιμαστεί για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά η ομάδα κόπηκε στη μέση. Ναι. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε άγνοια κινδύνου, δεν παίζουμε λίγο πονηρά. Αυτό πρέπει λίγο να βελτιώσει ο προπονητής μας, που είναι πολύ καλός, δεν έχουμε κανένα θέμα. Mm-hmm. Και να μείνει ο άνθρωπος εδώ πέρα στον Άρη για πάντα, δεν έχουμε κανένα θέμα. Ναι. Ξέρω, εσείς τι έχετε Μακάρι. Να πείτε, ότι δεν έπρεπε λίγο να γυρίσει η ομάδα πίσω, να κλείσει τους χώρους. Να γυρίσει πίσω γιατί? Δεν ήταν εντολή του Τερζή να γυρίσει η ομάδα πίσω μετά το 15. Αυτό ήταν ίσως το κακό για μένα. Τι ήθελες να βάλεις 5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο? Ναι, αλλά υποσυνείδητα γύρισε πίσω. Αυτό είναι και το θέμα. Μα δεν γύρισε πίσω, τι γύρισαν πίσω. Άλλο γυρίζω εγώ πίσω και άλλο με παίρνεις Βάρνα εσύ και με πας πίσω. Ναι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα δεν γύρισε πίσω. Μπήκε μέσα και την έκανε γιογιό τη Λάρισα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εγώ θα διαμαρτυρόμουν πάλι και θα είχα πρόβλημα και αν κερδίζαμε και 5-3. Ναι. Δηλαδή και εκεί θα έπρεπε να έχουμε πρόβλημα και να λέμε, παιδιά, δεν έπρεπε να φάμε εμείς 3 γκολ από 3 επιθέσεις. Ναι. Έτσι είναι η γνώμη δικιά μου. Μάλιστα. Να είστε καλά, να είστε καλή συνέχεια. Εσείς να είστε καλά. 7-79 κακή νοοτροπία μας το 2-0 με ΑΕΛ μαζί με Εγκαντεμιά και Σκουλά μας έφεραν στο μείον 6 από πέρυσι. Δίνουμε δικαίωμα να σμπρώξουν στην εξάδα Όφη, Ξάνθη, Μπέο και Κούγια. Πάνε κέρδισέ τους και τελείωνε. Καλά. Πλέον τους βαθμούς που έχεις χάσει, πέρα τους βρεις αλλού. Είναι ρε φίλε. Αναγκαστικά. Μα σε σχέση με πέρσι έχεις ισοπαλία με τον Όφη και ήττα από τη Λάρισα και έχεις μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τόσο μεγάλη τραγική η διαφορά, γιατί και από το Λεβαδιακό πέρσι έχασες. Από τον αντίστοιχο Βόλο εννοώ. Στα πρώτα παιχνίδια την περσινή σεζόν δεν έχεις και τα ντέρμπι, έτσι κι αλλιώς. Έχεις άλλα μάτς. Στα ντέρμπι φέτος έχεις πάρει πράγματα. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Γεια σας παιδιά, ο Κώστας είναι. Γεια σας, Κώστα. Λοιπόν, καταρχήν το φίλος προηγούμενος το πιάσε το νόημα, αλλά δεν το ανέπτυξε πολύ. Εκείνο το διάστημα δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική εξήγηση. Ναι. Εκείνο το διάστημα εγώ δεν ξέρω τι κάνανε οι παίχτες. Εάν ήταν ένας άνθρωπος και δεν ήξερε ότι εμείς παίζουμε με τη Λάρισα, θα νόμιζε ότι παίζουμε με τη Γιουβέντους. Δηλαδή, εκτός έδρας τι θα κάνουμε, θα μπούμε κατά τα δοκάρια. Δεν υπάρχει εξήγηση σε αυτό. Είναι ασόβαρη η ομάδα. Ναι. Τελεία και παύλα και μη χαϊδεύουμε άλλο. Είναι ασόβαροι. Τελείωσε. Εδώ τους δίνουμε. Όταν σοβαρευτούμε θα μιλήσουμε και σοβαρά για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Όχι, κάνεις λάθος τώρα εδώ. Τι αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Σε παρακαλώ, Χρυσάδε, τώρα αυτό δεν είναι. Τι εννοείς δεν είναι ποδόσφαιρο. Το δεν είναι ποδόσφαιρο είναι 10 με ευκαιρίες. Να σου πω ότι δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ξαφνικά να κλείνει η ασφάλεια στο 15. Άλλο αυτό. Στο δεύτερο μήχρονο να την παίρνει παραμάζωμα. Καταλαβαίνω τι λες. Δεν υπάρχουν λογικές εξηγήσεις. Μπράβο, καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν είναι η σωστή έκφραση αυτή που χρησιμοποιείς. Αυτό είναι ποδόσφαιρο που έπαιξε το δεύτερο μήχρονο. Το ζήτημα είναι γιατί να κατέβουν. Μπράβο, γιατί να κατέβουν οι διακόπτες εκεί. Αν εμένα σου λέω και πάλι δεν βρίσκω λογική εξήγηση. Ναι. Έχω παίξει, έχουμε κάνει μέσα, έχουμε δει 40 χρόνια ποδόσφαιρο βλέπουμε. Προς ενημέρωσή σου, επειδή το ίδιο ερώτημα το είχαμε εμείς με το που έληξε το ματς προς τους ανθρώπους. Της ομάδας. Το ίδιο ερώτημα το έχουμε και μέχρι σήμερα Τρίτη πλέον. Ούτε αυτοί μπορούν να βρουν λογική εξήγηση. Έτσι, μπράβο, δεν υπάρχει εξήγηση, παλικάρι μου, για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση στο 15. Είσαι 2-0 και δεν μπορεί να διαχειριστείς με ποιον, με τη Λάρισα. Τώρα τρελαθούμε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, άστο, το κόβουμε εδώ. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να σοβαρευτεί. Η ομάδα αυτή. Πώς το λέω, το ότι δεν είναι σοβαρή ξεκινάει από το κεφάλι. Ξεκάθαρα πράγματα. Κεφάλι εννοείς τη διοίκηση, την προπονητή εννοείς κεφάλι. Τη διοίκηση δεν μπορεί. Να σου κάνω όμως λίγο το συνήγορο. Άρα ήταν σοβαρός με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ διοικούντας δηλαδή. Όχι, αγόρι μου, δεν με κατάλαβες καλά. Δεν ήταν σοβαρός μόνο με τον Παναθηναϊκό γιατί ήταν ασόβαρος στο Βόλο. Η ομάδα, φίλε μου, δεν έχει μια διάρκεια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πάμε στον Πανιόνιο και είμαστε οι πρώτοι υποψήφοι να χάσουμε τον Πανιόνιο, το καταλαβαίνεις. Αντιλαμβάνομαι τι λες, αλλά να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει η διοίκηση όταν στο 15 μετά από αυτά τα δύο ματς είσαι 2-0. Τι να κάνει ο Καρυπίδης? Τι μπορεί να κάνει? Τι να κάνει? Δεν μιλάω για το καλοκαίρι. Πάει πέρασαν. Άσε σκεφτείτε. Τώρα. Είναι 2-0 στο 15 το Σάββατο. Τι να κάνει η διοίκηση? Ξεκινάει το πρόβλημα, Χρήσανθέτε, τώρα που με τη Λάρισα. Το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί που χτίστηκε η ομάδα. Άστο τώρα. Το πάμε πολύ μακριά θα πάμε. Από εκεί που χτίστηκε η ομάδα όμως αυτός που την έκτισε με τον προπονητή που την έκτισε λείπουνε. Λείπουνε, αλλά κάποιος τους είχε πάρει και τους είχε εκεί. Τους είχε πάρει πέρσι που πετύχανε. Χρήσανθε, πέρυσι τώρα σε παρακαλώ. Κώστα μου, ψάχνουμε να βρούμε τη φταίει. Ψάχνουμε να βρούμε τη φταίει.
υπάρχει πια. Και πολλές φορές. Και αυτό που φταίει, άκου κάτι. Ναι. Χρήσατε, αυτό που φταίει πάντα, να το ξέρεις, η επιχείρηση είναι οπουδήποτε είναι το κεφάλι. Εγώ στο μαγαζί μου είμαι εγώ το κεφάλι. Εγώ φταίω για όλα. Δεν τα ρίξεις στον πελάτη. Μισό λεπτό, ποιος το ρίξει στον πελάτη. Όχι, όχι, θέλω να σου πω. Άρα και πέρσι την επιτυχία την πιστώνεται αυτός. Έχουμε τον Τερζίρε, παιδί μου, προπονητή τον άνθρωπο. Ναι. Τον έχουμε κάνει βέγκο, το καταλαβαίνεις. Γιατί? Βέγκος είναι ο άνθρωπος. Τι εννοείς? Κάνει 47 δουλειές, θα τον πλαισιώσουν τουλάχιστον. Ποιες είναι οι 47 δουλειές που κάνει, να τις μάθω και εγώ, ρε παιδί. Δεν ξέρω. Έχει γυμναστεί κανονικό. Όχι απλά κανονικό, από τους καλύτερους στη Super League. Ποιο? Ο κύριος Βαρδάκης. Ο κύριος Βαρδάκης τον πήραμε για άλλη δουλειά, δεν τον πήραμε για γυμναστή. Τι δουλειά τον πήραμε τον Βαρδάκη? Δεν τον πήραμε για αποκατάσταση και τέτοια που λέγατε. Παιδιά, όταν υπήρχε και ένας ακόμα γυμναστής στην ομάδα, έκανε αυτό το πράγμα. Ωραία, αποκατάσταση τώρα. Αναλυτής αγώνων. Αναλυτής αγώνων. Ναι, συμφωνώ. Σκάουτερ υπάρχει. Σκάουτερ υπάρχει και αναλυτής υπάρχει. Υπάρχει για παιδιά. Έχουν όνομα, τι, πώς λέγονται? Κικερίδης. Ο Κικερίδης, κοιτάει για κανένα ξένο να φέρει. Δεν κοιτάει για τις. Κάτσε, ρε Κώστα, αυτά που τα ακούς, ποιοι τα λένε όλα αυτά? Πού, στο καφενείο, πού? Πού? Και ο αναλυτής που λες. Τόσο καιρό από πέρυσι την ανάλυση του αντιπάλου με μεγάλη επιτυχία την κάνει ο Τερζής. Ναι, αλλά ο Τερζής δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε 15 πράγματα. Αυτό εννοώ. Θα πάρει και βοηθό. Θα πάρει και βοηθό. Πρέπει να πάρει βοηθό. Μπράβο, πρέπει να πιεθεί. Άλλο το πρέπει να πάρει βοηθό. Να σου πω κάτι όμως. Συμφωνώ με όσα λες. Άκουσε με λίγο. Συμφωνώ με όσα λες. Περίμενε λίγο, ρε Κώστα, για να καταλάβουμε ένα πράγμα. Συμφωνώ με όσα λες. Δεν γίνεται όμως τη μια εβδομάδα αυτά να μας επηρεάζουν και την άλλη εβδομάδα να μην μας επηρεάζουν. Δεν γίνεται στο με τον Παναθηναϊκό. Έλα ρε Χρυσέτε, στάθηκε σε ένα παιχνίδι τώρα. Πώς αποκλειστήκαμε, ρε αγόρι μου? Πώς αποκλειστήκαμε, πες μου? Η ομάδα δεν καταλαβαίνει ότι έχει διακοιμάσει, δεν έχει. Ο Παντελίδης ήταν τότε, παιδιά, που αποκλειστήκαμε. Ναι, αυτό δεν, ρε αγόρι μου, δεν μιλάω, δεν βγάζω έξω το κόλπο του Παντελίδη. Ο Παντελίδης ήταν. Ναι. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Η ομάδα δεν έχει σταθερότητα. Βρίσκεται σε μια διαρκή ανακατοσούρα. Ωραία. Αγωνιστικά. Ποιος θα το διορθώσει αυτό? Να βρει τα πατήματά του. Ο πρόεδρος πρέπει να το διορθώσει αυτό. Ο πρόεδρος έπρεπε να είχε κάνει άλλα πράγματα. Ρε εσύ, το έπρεπε, το καταλαβαίνω. Είναι αόριστος όμως το έπρεπε. Σήμερα, ποιος το διορθώσει αυτό? Ναι, ρε φίλε, αλλά όλα έχουν μια συνέχεια. Δεν ξεκινάνε τώρα. Τι να κάνουμε, έφυγε ο αθλητικός διευθυντής που δεν πήρε δεύτερο τερματοφύλακα γιατί δεν ήθελε. Ή που δεν ήθελε να φύγει ο Μπάσα, έφυγε. Τώρα δεν ήθελε. Δηλαδή δεν ήθελε ο τεχνικός διευθυντής δεύτερο τερματοφύλακα. Και αν δεν ήθελε ο τεχνικός διευθυντής κανένα, τα μα δεν κατάλαβα. Μα γι' αυτό έφυγε. Μα γι' αυτό έφυγε. Γιατί πλακωνόταν για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, να με σκάσετε. Χρήσανθε, άκου κάτι. Εγώ βλέπω μια σοβαρότητα στην. Άντε πάλι, ωραία. Όλοι τη βλέπουμε αυτή. Τι να κάνουμε, πες. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε, τώρα πορευόμαστε όπως είμαστε. Τότε γιατί μιλάμε γι' αυτό? Μιλάμε γι' αυτό, ρε φίλε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να μιλήσουμε για αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό σου είπα για τον Τερζή. Τι? Σου λέω, να τον πλαισιώσουν τον άνθρωπο. Ναι, έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Να τον πλαισιώσουν με ανθρώπους δίπλα που θα τον βοηθήσουν. Μην τα ρίξουμε όλα στον ανθρωπάκο. Δεν φταίει σε τίποτα. Δεν νομίζω θα τα ρίξουμε όλα στον ανθρωπάκο. Έτσι, μπράβο. Και δεν είναι ανθρωπάκος, μην τον υποτιμάμε. Αφού δεν πήραμε προπονητή σε τελική ανάλυση, έπρεπε να πάρουμε, δεν πήραμε, τέλος πάντων, να τον πλησιώσουμε αυτό που έχουμε. Μα και το είπα και χθες ότι έχουμε. Πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Τερζής μένει μέχρι το τέλος της χρονιάς, στους παίκτες και σε όλους, να πάρεις έναν βοηθό, βοηθό προπονητή να είναι δίπλα του. Θες αναλυτή, δεν ξέρω, αυτό το επιλέγει ο προπονητής κάθε φορά. Αν θέλει ή δεν θέλει αναλυτή. Γιατί πολλοί προπονητές το κάνουν μόνοι τους. Την αλήθεια, για να μιλάμε ανοιχτά, εγώ είμαι υπέρ του να πάρει προπονητή. Ναι. Ναι, και εγώ, είμαι υπέρ του να πάρει προπονητή. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τα οικονομικά. Αν νομίζω ότι δεν μπορεί να πάρει αυτό που θέλει και ή στοιχίζει ακριβά αυτό που θέλει, το σέβομαι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι απλά να πάρει κάποιον. Το ζήτημα είναι να πάρει κάποιον καλό. Εννοείται, ρε φίλε, να πάρεις για να πάρεις. Έτσι. Αν είναι να πάρεις για να πάρεις, κράτο τον Τερζή. Αλλά από εκεί και έπειτα, ναι, πρέπει να στελεχωθεί και η ομάδα παραπάνω. Συμφωνώ. Αλλά αυτή τη στιγμή η ήττα από τη Λάρισα δεν έχει να κάνει με αυτά τα θέματα. Η ήττα από τη Λάρισα έχει να κάνει, συγγνώμη που θα σου πω, από την ηλικιότητα της ομάδος. Ξεκάθαρα πράγματα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Μη μου λες γιατί ήμασταν σε χώρα, δεν ήμουν Θεσσαλονίκη, ήμουν έξω λόγω δουλειάς, το βλέπα στην καφετέρια και μιλάμε, γελούσε το σύμπαν. Γελούσε το σύμπαν. Δηλαδή λέει, τι γίνεται αυτή η ομάδα, ρε. Δηλαδή ήμουν τώρα που είπαμε ένα ΑΕΚ και ένα Ολυμπιακό. Έτσι είναι. Και μου λέει, ρε φίλε, πάτε καλά, λέει. Έτσι είναι. Έχουμε εγκληματίσει μέχρι στιγμής. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι να σοβαρευτούν μέσα στην ομάδα οι ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν. Δηλαδή βλέπουμε, ρε παιδί μου, αυτό το παιδί πίσω από τα δεξιά έχει ένα θεματάκι. Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εσύ κλειστήκαμε πίσω. Λέμε τώρα, πήγαμε πίσω. Είναι δυνατόν να είμαστε πίσω και να βρίσκονται και καινούς χώρους η άλλη ομάδα? Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Καλά, τα γκολ που τρώμε είναι καφενείο. Μα ο Άρντα, αγόρι μου, κόντεψε να πιει καφέ και να κάνει και σέντρα μαζί.
Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει παίκτης πάνω του παλικάρι μου τώρα. Τι συζητάμε τώρα, βλέπουμε τα τρελαφούμε. Πού είσαι ρε αδερφέ εσύ. Πότε θα μαρκάρεις δηλαδή. Πότε, πες μου πότε. Βηματάκια πίσω, περιμένεις τον παίκτη να μπει μέσα στην περιοχή. Όχι ρε φίλε, καλά είπε ο φίλος. Δεν το λέω τώρα, αλλά... Από την άλλη να σου πω κάτι. Επειδή είχαμε μεγάλες προσδοκίες όλοι από το Σούγκρεν, ίσως να μην του έχουμε δώσει και τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής. Εγώ τα ποδοσφαιρικά το δέχομαι αυτό που λένε ότι ρε παιδιά έπαιζε κάποιο άλλο ρόλο στην άλλη ομάδα και εδώ τώρα προσπαθεί να προσαρμοστεί, το καταλαβαίνω, να τον βοηθήσουμε, δεν λέω ότι το παιδί φταίει. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι τρύπα ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή μερικοί μιλάνε για τον Κόρχο, ο Κόρχο ήταν από τους καλύτερους. Τίποτα δεν έγινε από την πλευρά. Επιθετικά ήταν. Δίκιο έχεις, ναι. Τίποτα παιδιά δεν έχει γίνει. Ο Ρόζ βλέπεις, έχει μια πτώση. Ναι. Το διώξιμο που κάνει φίλος στο κόνερ και πάει μπάλα έξω στον παίκτη της Λάρισας, έξω τη μεγάλη περιοχή. Μόνος του τελείωσε ο παίκτης της Λάρισας. Δεν υπάρχει και αμυντικό χάρτη, δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, το διώξιμο είναι ένα τεχνικό επίπεδο, ρε παιδιά. Είναι μισό λεπτό, ρε παιδιά. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές τώρα, μην τρελαθούμε. Δεν παίζουμε στην Αλάνα. Έχω απαιτήσεις από αυτούς τους παίκτες εγώ. Πόσο το κάνουμε. Έλεγα το καλοκαίρι, λέγαμε ένα στόπερ άξιο του Βέλε θέλουμε πίσω. Τώρα τι ανοιχτά να τα λέμε. Ναι, θέλαμε, αλλά. Ναι, πήρε το Ρόζ και πλήρωσε και λεφτά για να τον πάρει. Γιατί δηλαδή, με βάση την περσινή του απόδοση το δικαιολογούσε. Είναι σκιά του εαυτού του φέτος. Το κολεξάρι έχουμε που φωνάζουμε μήνες. Μήνες έχουμε που φωνάζουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Όχι, καλά κάνεις. Ένταση χρειάζεται να την ακούνε και λίγο. Χρειάζεται να την ακούνε με λογική και με αγάπη. Ούτε με υπερβολές. Έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Bye. Λοιπόν, αυτά από το φίλο. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Εσύ, Παναγία σου. Να είναι καλά η Παναγίτσα όπου είναι. Να συνέλθω λέω από αυτό που ακούω από τον προηγούμενο, προηγούμενο φίλο που πήρε στις 5,5 ώρα, 6,5 ώρα, 2 ώρα ήταν. Τι είπε? Για το Χιμένεθ που έλεγε. Ναι. Δηλαδή πραγματικά το γραφικόμετρο στον Άρη έχει κουμπί στα βάνη. Μην το σχολιάζεις, πάμε εντάξει, πες και εσύ, συμφωνώ μαζί σου. Ωραία, ότι δεν χρειάζεσαι κανένα Χιμένεθ. Δεν συμφωνώ σε τίποτα μαζί του. Απλά είναι αυτό που σου έχω ξαναπεί Χρυσάνδε. Είναι ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης, αυτός που δεν έπαιξε. Πάντα έτσι. Ποιος είναι ο καλύτερος ομαδοφυλάκας, αυτός που δεν μπήκε. Καλύτερος προπονητής, αυτό που δεν πήραμε. Συνήθως έτσι. Τα σχετικά με τον αγώνα, γιατί τώρα καταφέραμε να ηρεμήσουμε. Την μέρα είναι Τετάρτη, να χάσαμε και τις μέρες Τρίτη. Τρίτη είναι σήμερα. Τρεις μέρες καταφέραμε και ηρεμήσαμε λίγο για να ακούσουμε ραδιόφωνο ξανά. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί σκέψου να εμείς, να ακούσει. Σκέψου εμείς πρέπει να το κάνουμε. Φαντάζομαι. Δεν έχω κανένα παράπονο από την ομάδα επιθετικά. 20 ευκαιρίες και τα δοκάρια και οι γραμμές. Γιατί κάποιοι άλλοι πιο γραφικοί κάνουν λόγο για κάτι περίεργα μάτς με τη Λάρισα ανέφεραν. Αυτή νομίζω, άκου λίγο, αυτή η στημένη είναι. Βράσιμο μπάλας και μυρωδιά από πάνω τον καζάνι, δεν εξηγείται διαφορετικά. Έτσι, κάπως έτσι. Και το αμυντικό το κομμάτι τα έχετε πει όλα, ούτε στον τερματοφυλάκα μπορώ να πηρήσω κάποια ευθύνη. Εντάξει. Δηλαδή και τσιρικάς είναι και αυτό το θάρρος να βγαίνει τόσο έτσι την ικανότητα να βγαίνει, αλλά ό,τι πήγε πάνω, εντάξει, έγραψε. Τι να πω. Άμα ήταν, θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Εγώ ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο και επειδή δεν άκουγα ραδιόφωνο, δεν ξέρω κατά πόσο αναδείχθηκε. Για ένα τραγικό συμβάν που συνέβη εκεί προς το γήπεδο της Καλαμαριάς. Τα είπαμε, ναι. Τα είπαμε, ναι. Γιατί δεν έχει δοθεί πολύ έκταση από άλλα ραδιόφωνα και άλλες εκπομπές. Τη στιγμή που όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο με άλλους φιλάθλους τους, το κάνουν το νούμερο ένα γεγονός. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά ήθελα λίγο να ακουστεί και από εσάς, επειδή δεν άκουσα, δεν ήξερα αν έχει ακουστεί. Τέλος πάντων, καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Όχι, απλά ακούστηκε, κάναμε και ειδική αναφορά. Εγώ τον Νίκο τον ήξερα κιόλας. Οκ, ένας οπαδός ο οποίος και τα πινελίκια και σε μένα έχει ρίξει πινελίκια κτλ. Τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί λίγο από τον Άρη. Αλλά έχει ολόκληρη ιστορία ο Νίκος ο Τριγρανός στον Άρη. Λίγο είχα διαβάσει κάπου, ναι. Απλά και την αφορμή. Μόνο τις φωτογραφίες του να δεις με τον Γκάλι στο σεφ κτλ. Ο λόγος και η αφορμή ήταν αυτό που διαβάσαμε. Τι διάβασες? Γιατί υπάρχει βιντεάκι που ακριβώς υπάρχει η λογομαχία. Πρόεδρο της πόλης. Ακούγεται το όνομα Σαββίδης. Ακούγεται το όνομα Σαββίδης. Σε κάποια φάση σου είχα πει είναι μεγάλη επιτυχία τους το γεγονός ότι τους έχουν κάνει όλους τους δικούς τους, τους φιλάθλους εννοώ, να συμπεριφέρονται όταν μιλάνε και λένε κάτι για την ομάδα τους ή ότι χρήματα μπαίνουν σε αυτούς, να πιστεύουν ότι είναι στη δικιά τους τσέπη. Γι' αυτό να τρελαίνονται. Ναι. Λοιπόν, αυτό πλέον δεν είναι επιτυχία, είναι κατάδια. Ναι. Τώρα να πάει να εξηγήσει ο συγκεκριμένος τι και πώς τα κατάφερε και κατέστρεψε τη ζωή του, όσοι του έμεινε από εδώ και πέρα. Για αυτή τη χαζομάρα που δείξανε τον πρόεδρο. Ναι, ο ένας λέει ότι ήταν Παοξής και Καλαμαριώτης, ο άλλος Αριανός και Καλαμαριώτης. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, δεν μάλλον είμαι αυτόν.
Ναι, μάλλον είναι με αυτό που λέει για το Σαββίδι και τα λοιπά. Άλλο πάει και τον σπρώχνει. Αθέχτηκε ο δεύτερος, ναι. Ναι. Τι να πω, δεν υπάρχει λογική. Έχει κοίταξε, είναι και η κακιά στιγμή. Είναι και η κακιά στιγμή που πρέπει. Όχι, όχι. Η κακιά στιγμή, τι εννοώ κακιά στιγμή. Όλοι μας λίγο πολύ στην καθημερινότητά μας έχουμε κάνει μια τέτοια χαζομάρα να σπρώξουμε κάποιον, να τον κάνουμε. Εδώ όμως ναι, ναι, ναι. Είναι έγκλημα γιατί τον σπρώχνει στις σκάλες. 70 χρονών είναι χρυσό. Και είσαι και 70. Ναι, αυτό, ναι, αυτό είναι που πάνω από το άλλο. Είσαι 70 χρονών. Εσύ θα πρέπει να συγκρατεί. Όχι, ήδη ήταν 70 χρονών. Αυτό λέω. Εσύ θα πρέπει να συγκρατεί τα νεύρα του οποιοδήποτε. Όχι να προκαλεί ένα τέτοιο περιστατικό. Δηλαδή, ο συγκεκριμένο στα 30 του τι έκανε, έβγαζε πιστόλι. Τέλος πάντων, τον μιλήσει ένα άλλο. Κρίμα για τον άνθρωπο τώρα, όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Τώρα για το μάτς εδώ που έχουμε το ντέρμπι, το οποίο φωνάζουν γιατί δεν έχουμε ζητήσει ξένους διαιτητές. Αν θυμάμαι καλά, είχε ζητήσει. Πώς δεν ζητήσαμε. Στην αρχή. Μα ζήτησε, έστειλε επιστολή πριν το ΠΑΟΚ, πριν το Παναθηναϊκό και είπε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, θέλω ξένο διαιτητή. Απλά δηλαδή τι να κάνει. Πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα επειδή παίζουμε με το νούμερο ένα αντίπαλό του. Ρε φίλε, εδώ βγάζει ανακοίνωση ο Πάο και το Σιδηρόπουλο που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ο Αριανός και έλεγαν ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Ναι. Μετά τον Κάκο είναι ο καλύτερος διαιτητής αυτός. Όταν έβγαλε τον Σάσα την κόκκινη ήταν καλός διαιτητής. Εδώ φίλε αυτοί που δεν ασχολούνται γιατί το έχω τώρα μπροστά μου, εν τω μεταξύ μου έχουν πει ότι δεν ακούγομαι. Φίλε, με είμαι σκόψη, με έχεις φημώσει. Έχει ανεβάσει story ο Γιώργος Σαββίδης που λέει Τρίτη περιμένω στην ανακοίνωση για ξένο διαιτητή εννοώ στον Άρη. Ναι. Αυτοί που δεν ασχολούνται με τον Άρη. Ο Γιώργος Σαββίδης τώρα. Εμείς θα κερδίσουμε, αλλά ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Πολύ αξία του δίνεις του συγκεκριμένου. Τέλος πάντων. Έγινε φίλε, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Άμα δεν έχει δουλέψει για να βγάλει τα λεφτάκια σου, θα φέρνει ο Θεός έτσι. Ναι, ναι, ρε φίλε. Πέσταξε. Έχει άπλετο χρόνο να γράφει ό,τι χαζομάρα θέλει. Μήπως δεν μιλάς στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο μιλάω. Τώρα ακούγομαι. Και πριν δεν σε έκανα με τίποτα. Με έχεις κόψει, Χρύσανθε. Άκου τι λέει, Στέλιο. Με πολεμάς. Φιλέ, δεν έκανα τίποτα απολύτως. Δεν ακουγόμουν, στο μικρόφωνο μιλούσα. Γυρνούσα από την άλλη. Όχι, Χρύσανθε, εδώ μιλούσα. 5 ευρώ πρόστιμο. Ναι, Στέλιο, για πες, φιλέ. Άρα δεν ήταν στο στούντιο. Άρα έλειπε. Άρα έλειπε, ναι, άρα. Έλειπε. Βασικά να σου πω κάτι, πριν μου λέει δεν ακούγομαι. Λέω αφού δεν μιλάς, πώς τα ακούγες. Μα μιλούσα, ρε φιλέ, και μου λένε ότι ακούγεσαι βαριά. Α, σε μωρέ τώρα. Νικόλα μου, μία κρυώνει σήμερα. Νίκο. Κοιτάξτε, και εμένα μου λέγανε ότι ακούγομαι να βαθιά πριν. Νίκο. Μία κρυώνει. Ναι. Ναι. Μία δεν ακούγεσαι. Ναι. Μία θα φας, μα πες. Σήμερα δεν πατάς κατά, Νίκο Ρόουζ. Νίκο Ρόουζ. Επειδή δεν μπόρεσα να σου μιλήσω την ώρα που με έπαιρνες τηλέφωνο. Συγγνώμη. Άλλο μεγάλο σπάλμα. Είχα μια πολύ σημαντική υποχρέωση εκείνη την ώρα γι' αυτό. Με μια γκόμενα μιλούσα. Όχι. Είναι σημαντική υποχρέωση. Πιο σημαντική από μένα, έχει δίκιο. Δεν είπα κοπέλα. Είχα μια δουλειά εκείνη την ώρα, Στέλη μου. Συγγνώμη, τι να κάνω. Δουλειά αποκλείεται. Δεν γυρνούν όλα γύρω από το λαμπαουτάρι. Χρειάζεται να υπάρχουν και άλλα πράγματα γενικότερα. Ασχολείσαι και με άλλα πράγματα σε αυτό το λαμπαουτάρι. Κατασκοπία, βέβαια. Στο ΠΑΚ 24 κάνω ανώνυμου τέτοιο βάρο. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε αυτά. Τι κοζεύγει μπούτου και γυρνήσει. Ναι, για πε, Στέλιο. Ναι. Πάντω η αλήθεια είναι άλλο ήθελα να πω. Ναι. Ότι αυτό που λέγαμε πολύ στην προηγούμενη ώρα, δεν χρειάζεται να πάει ο Τερζής να πει το λάθο στο Ρόουζ και στο Σούντερ. Α τα αφήνουν σε κάθε μα έναν φίλαθλο να του τα εξηγήσει ναι. Τα λάθη που κάνανε και να του πει όμω και πώ έγινε εκείνο εκεί που ήταν στην κερκίδα εκείνη τη στιγμή ο φίλαθλο και να του τα πει σε όλε τι γλώσσε που ξέρουν, κυρίω στη γαλλική που ο Ρόουζ στα γαλλικά τα ξέρει πάρα πολύ καλά άπτεστα. Ναι. Να τα μάθει και τα λιλογαλλικά. Καλύτερα όχι. Καλύτερα ας ξυπνήσει με τα ελληνικά τα κανονικά για να μην έχουμε άλλα θέματα μετά. Ναι, τώρα έχεις δίκιο που λες. Μην πληρώνεις αυτό το μήνα, βρε αγοράκι μου, που κοιμάσαι που ο άλλος κάνει τρία βήματα και μπροστά από σένα και βγαίνει μπροστά σου. Έτσι. Το 2-2. Και ο άλλος το βλέπει από τη 2 προς την πλευρά της 3. Και ενώ παίζεται η μπάλα στην ένα. Σωστό. Ή ο άλλος πηδάει μόνο στο 1.60 μέσα σε 4. Όχι, πηδάει ο Σούντγκρεν, αλλά το σμπρώχνει. Εσμπρώξα και στην ίδια Σούντγκρεν. Σωστό. Δηλαδή, τι το χαϊδεύει. Και απ' την άλλη, μετά το 2-0, η Λάρισα έπαιζε ένα
απλό ποδόσφαιρο. Όλες οι παλιές γέρανε τον πόρκο του. Τριαντάρα παλιά και έμειναν όλοι από εκεί. Τριαντάρα δρόση μιλάω, ούτε καν να πάει από άμυνα κέντρο. Δώσ' μου δύο. Από αυτούς. Με σένα θα κάνω την κλήρωση. Κάτσε να μετρήσω λίγο πώς είναι για το ποδόσφαιρο, πώς είναι για το μπάσκετ. Να, μας, να βγάλεις εσύ τους, τους νικητές λοιπόν. Ένα, δύο. Τρεις, τέσσερις. Το 7 κερδίζει πάντα, να ξέρεις. 6, 7. Σταμάτα. Το 7. 8. 8 9. Θέλω δύο αριθμούς από το 1 μέχρι. Πόσα αριθμούς θες? Θέλω δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. Το 3 και το 7. Το 3 και το 7. Και θα σου πω τώρα για τον μπάσκετ. Λοιπόν, τι όλοι για μπάλα, δηλαδή τι. Ένα, δύο. Α! Είδες, μικροφωνίζει κιόλας. Τρεις αριθμούς από το 1. Πες και τους τρεις αριθμούς. Από το 1 μέχρι το 4. 1, 2, 3. Δεν το λέω τον τελευταίο αριθμό, έτσι. Σωστό. Άντε, κλείσε, γεια. Ωραίος. Λοιπόν, για δώσ' μου λίγο χρόνο, Χρήστε, να τα βρούμε νικητές. Ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει, προχθές μου λέει, ωραίες μουσικές επιλογές σήμερα. Σήμερα μας έστειλε συνθήματα γουστάρι μου, όχι τραγούδια. Ρε Νίκο, διχασμένη προσωπικότητα είσαι. Δεν ξέρουμε για τη Βίβα. Πρέπει να απευθυνθείς στη Βίβα. Κύριος Παπαδόπουλος θα μας δώσει τους νικητές. Τα παιδιά που θα πάνε στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θυμίζουμε αύριο στις 5 Άρης Ηρακλής. Κυριακή το μάτς με τον Ολυμπιακό έχουμε ακόμα. Χωρίς προβλήματα το μπάσκετ. Ολοκληρώθηκε και η τελευταία προπόνηση. Θα το τσεκάρω και μια φορά ακόμα. Ναι, ανάλυση, βίντεο. Κουλουμπού, κουλουμπού. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε τραυματισμούς και έτσι να συνεχίσουμε στο μπάσκετ. Αύριο ο Άρης θέλει την πρόκριση λοιπόν με τον Ηρακλή. Και αυτή θα επιδιώξει να πάρει στον Νίκ Άλλη Σχολ. Οι νικητές. Οι νικητές. Για το ποδόσφαιρο. Ναι. Θα ξαναδώσουμε και την Πέμπτη, νομίζω, έτσι. Ναι. Θα δώσουμε μυστικά για την Πέμπτη. Άρα έχετε ακόμα την ευκαιρία σας μέχρι το μάτς Κυριακής. Λεωνίδας Γρηγορίου. Γρηγορίου. Και Κωνσταντίνος Πρωτόπαπας. Πρωτόπαπας. Ο οποίος έστειλε κιόλας και απάντησε, λέει, δεν έχω σχέση με τον βουλευτή. Αν είχα λέει θα έπαιρνα 5.000 διαργίας. Ωραίος. Λοιπόν, και ανήκω εκεί που ανήκει. Δεν ανήκω. Και ανήκω λέει εκεί που ανήκει ο θείος. Βρε, δεν ανήκω. Τη συζύγου μου, ο φίλος και συνάδελφος Νίκος Πυράκης. Μάλιστα. Ποιος? Νίκος Πυράκης. Τη συζύγου. Ναι. Ποια συζύγου? Και στο μπάσκετ. Σε κόψε, φίλε, πήγαινε να σε κόψει ο Κιώσης. Με τρώτερε, τι είναι. Όπω, ναι, όπω. Μου φίλε από τώρα. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα. Ναι, φίλε. Εντάξει, όχι. Το φάμε στο νέο πρόγραμμα. Περίμενε, όχι από τώρα. Θα βγαίνει απλά τηλέφωνο να δίνω ρεπορτάζ. Έτσι. Μπάσκετ. Μπάσκετ. Νίκο Σιδηρόπουλο. Είναι ντροπή σου. Μόλι έβγαινε ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, τον δίνει εισιτήριο. Μήπω είναι από το Ρεόκαστρο, δεν ξέρω. Το δωδεκάνησε. Νίκο Ματζιάρη. Ματζιάρη. Ναι. Κολλητός του τερματοφύλακας. Νίκος Ματζιάρης. Ο αδερφός του. Δεν έχει αδερφό. Και αυτός ο Λεωνίδας κάπου τον ξέρω, φίλος μου είναι. Παναγιώτης Λαμπριανίδης. Λαμπριανίδης. Για το μπάσκετ θα σταλούν τα ονόματά σας στην ΚΑΕ. Εκεί, θα τα έχουν εκεί. Από εκεί θα τα πάρετε. Από εκεί θα τα πάρετε. Για το ποδόσφαιρο θα ενημερωθείτε τη γλυκιά μας τη Μαριλίζ. Ευχαριστούμε πολύ. Στο γήπεδο πάτε για το μπάσκετ, ναι. Το Φτίκα που ήταν μαζί μας. Το Φτίκα. Πλακάκι και διγυνής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο που είναι πλέον στη ζωή μας. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5-6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους. Με 5-6 ευρώ. Και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με 5-6 ευρώ. Από 5. Άκου τυπ. Με 5-6 ευρώ. Εγώ αν ήμουν φτύκας, ναι, θα σου φέρνα τα πλακάκια στο κεφάλι. Από όλο. Αλλά είναι 37, τόσο ανθεκτικά. 39. Είναι τόσο ανθεκτικά τα πλακάκια του φτύκα, τα καλύτερα που υπάρχουν στην αγορά,
που δεν θα τα χαραμίσουμε στην κεφάλα σου πάνω. Απόλλωνος 37-39, κάτω τούμπα. Κάτω τούμπα. Από Δευτέρα θα σταματήσουν να έχουμε. Μόνο κάτω είναι η τούμπα. Εντάξει. Από Δευτέρα θα σταματήσουν να έχουμε κάνει μόνο. Δεν είναι, θα έρχομαι εγώ. Πάνω από τον κήπο του καλού, μπαεράμισε ετοιμά σου. Τηλέφωνο 2-3-10-900-5. Τη σειρά σου. 2-3-10-900-5-503. Σα ευχαριστούμε και σήμερα για την ακρόαση. Αύριο δεν θα τα πούμε. Γιατί? Γιατί έχει απεργία. 24ωρη και το λαμπάω. Γιατί απεργεί. Γιατί απεργώ. Γιατί απεργεί. Είδαμε να απεργεί. Αφού είσαι αντιδραστικό, ό,τι κάνω εγώ κάνει το αντίθετο. Ό,τι κάνω εγώ κάνει το αντίθετο. Κανονικά έπρεπε να έρθει. Άρα θα απεργεί. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, θα τα πούμε μαζί ξανά την Πέμπτη. Πέμπτη. Λίγο μετά τις 5. Και το λαμπάω τάρι θα απεργήσει αύριο. Εντάξει. Από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης θα είμαστε off στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει κηρύξει η ΕΣΥΑ και η ΕΣΥΕΜ. Ακολουθεί ο κύριος Μπαϊράμης μέχρι τις 8. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη.